Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τη σημερινή με κομπή την αφιερώνω στον μεγάλο μου δάσκαλο στη δημοσιογραφία, τον Λέοντα τον Καραπαναγιώτη, που πριν από λίγες ώρες τον συνοδέψαμε στην πορεία του προς την γειτονιά των Αγγέλων. Τον είχα 20 χρόνια διευθυντή στα Νέα και μου μάθε πολλά. Μου μάθε την καλή, τη μάχημη δημοσιογραφία. Και ειλικρινά, λυπάμαι δύο φορές για τον χαμό του, γιατί θα ήθελα σήμερα να ζει και να δει τη σημερινή μας εκπομπή. Γιατί η σημερινή εκπομπή είναι μια σε βάθος, μεγάλη, επίπονη, δύσκολη δημοσιογραφική έρευνα που κράτησε δύο μήνες, που έγινε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσπαθώντας εμείς από την πλευρά μας να ξεκλειδώσουμε ένα θέμα που πολλοί θέλουν να το ξεχάσουν και άλλοι κρατάνε το στόμα τους κλειστό ακόμη και σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτό το βράδυ ανοίγουμε τον φάκελο της κόκκινης προβιάς. Η κόκκινη προβιά είναι η κωδική ονομασία ενός σχεδίου που έγινε στη CIA, στο Langley της Αμερικής και που είχε σκοπό να προστατέψει την Ελλάδα από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Είναι μια μυστική επιχείρηση που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, όπου κρύψανε σε πάρα πολλά σημεία της χώρας όπλα, πυρομαχικά, ασυρμάτους και πολλά χρήματα, προκειμένου, λέει, στην κατάλληλη στιγμή, όταν θα κινδυνεύαμε όλοι μας από τους κομμουνιστές που θα μπαίναν από τον Βορρά στην Ελλάδα, να τους χτυπήσουν από πίσω ποιοι, τα ΛΟΚ και παρακρατικές ομάδες. Και έτσι να γυρίσουμε στην αγκαλιά των Αμερικανών, μήπως τυχόν, και τους ξεφύγουμε. Αυτό το σχέδιο που αποκαλύπτουμε σήμερα ήταν απλωμένο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ξεκίνησε όμως από την Ελλάδα, 1955, λίγο μετά τον εμφύλιο. Το ερώτημα για μας είναι, εάν έχουμε γλιτώσει σήμερα από την κόκκινη προβιά. Και κάνω αυτή τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, γιατί τον τελευταίο καιρό ζούμε γεγονότα στην Ελλάδα, όπως την απαγωγή των Πακιστανών από κάποιους μυστικούς πράκτορες, Άγγλους κλπ, που δίνουν την ένδειξη ή δίνουν την εικόνα ότι ίσως να ζούμε ένα δεύτερο σχέδιο κόκκινης προβιάς, που βέβαια δεν έχει να κάνει με κρύπτες όπλων και πυρομαχικών, αλλά έχει να κάνει με την διείσδυση ξένων πρακτόρων στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Θα είδε πολλά σήμερα. Θα σας ακουαλήξουν πολλά. Γιατί η έρευνα έγινε, σας είπα, και στο εξωτερικό. Υπάρχουν μαρτυρίες. Υπάρχουν έγγραφα της CIA απόρριτα που θα βγουν στη σημερινή εκπομπή για το σχέδιο κόκκινη προβιά. Υπάρχει μια πραγματικά πολύ σημαντική μαρτυρία από τον Αμερικανό καθηγητή επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Maryland της Washington, τον κύριο Σίμψον, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με την υπόθεση της κόκκινης προβιάς και ο οποίος, όπως θα δείτε, στη συνέντευξη που μας έχει δώσει, συνδέει την κόκκινη προβιά του τότε με την κόκκινη προβιά του σήμερα. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Τι γίνανε αυτά όπλα που είχαν κρυφτεί, και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Τι γίνανε αυτά πυρομαχικά, τι γίνανε αυτά χρήματα, σε ποιανών χέρια κατέληξαν, ποιοι μπορούν άραγε κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν, γιατί όπως έχει αποδειχθεί, όλα όσα ζήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες, βομβιστικές ενέργειες, δολοφονίες, αιματιές, ταραχές, προβοκάτσιες, ξεκινάνε από αυτό το σχέδιο, από αυτό το σκοτεινό σχέδιο της κόκκινης προβιάς στην Ελλάδα, που το χτίσαν οι Αμερικανοί με τη συνεργασία κάποιων Ελλήνων. Και εκείνο που μου κάνει τρομακτική εντύπωση είναι ότι ενώ έχουν περάσει τα χρόνια και ενώ αυτή η ιστορία κατ' επίφαση έχει τελειώσει εκεί γύρω στο 1990, πολλοί στρατηγοί με τους οποίους επικοινωνήσαμε μας είπανε, δεν αφήνετε καλύτερα το θέμα αυτό όπως υπάρχει, τι θέλετε και το ψάχνετε. Πιστεύω ότι σήμερα θα αποκαλυφθούν πολλά. Ας ξεκινήσουμε όμως πριν από περίπου 15-20 χρόνια. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που ασχολήθηκε με το ξύλωμα της κόκκινης προβιάς στην Ελλάδα, αφού του σχεδίου των Αμερικανών με την χρήση ΛΟΚ και παρακρατικών ομάδων, όπως σας είπα, όπου κρύψανε σε πολλές κρυψώνες όπλα και ασυρμάτους και χρήματα για να τα βρούνε αυτοί που έπρεπε να χτυπήσουν τους κομμουνιστές που θα μας επιτίθεντο, ήταν ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, υπουργός άμυνας
στις πρώτες κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ. Καραμπόπουλος, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, πολύ φίλος, μας επέτρεψε να σας παρουσιάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που έχει γράψει και έχει τίτλο «Κρίσιμα χρόνια, άγνωστες για την δημοκρατία σελίδες», όπου αναφέρεται πώς αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά αυτό το σκοτεινό σχέδιο της κόκκινης προβιάς. Ας ακούσουμε τι γράφει ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος και συνεχίζουμε. Την περίοδο της Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και όταν οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης είχαν οξυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, ο αρχηγός τότε ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Δόβας υπέγραψε το 1955 μια μυστική συμφωνία με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία προέβλεπε την απευθείας επαφή και συνεργασία των ελληνικών ειδικών δυνάμεων καταδρομών με τη CIA. Η εθνικά παράδεκτη αυτή συμφωνία, όπου έμεινε γνωστή ως Συμφωνία της Κόκκινης Προβιάς, προέβλεπε την στρατολόγηση από τον τοπικό πληθυσμό μιας δύναμης 2.200 ανδρών βορείως του Αλιάκμονα και μια εφεδρική δύναμη 1.500 ανδρών στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Με τη συνεργασία και τις οδηγίες πρακτορών της CIA είχε δημιουργηθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα ένα δίκτυο από 160 κρύπτες μυστικού πολέμου και από 827 ανορθόδοξου πολέμου. Στις κρύπτες μυστικού πολέμου είχαν εναποθηκευτεί εκρηκτικά υλικά για δολιοφθορές, κυνηγετικά όπλα, υλικό για ψυχολογικό πόλεμο, τηλεπικοινωνιακό υλικό και όπλα κυρίως σοβιετικής προέλευσης, τα οποία προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον επιλεγμένων στόχων, για να φανεί ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν έργο των κομμουνιστών. Στις κρύπτες ανορθόδοξου πολέμου υπήρχαν οι απαραίτητες ποσότητες οπλισμού, στολών και εφοδίων για την διεξαγωγή κανονικών πολεμικών επιχειρήσεων, με τη μορφή ανταρτοπολέμου στην περίπτωση που η χώρα θα καταλαμβανόταν από δυνάμεις του κομμουνιστικού μπλοκ. Εκτός από το δίκτυο των κρυπτών, είχαν οργανωθεί ιδιαίτερα γραφεία στον περίβαλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου υπήρχε και ένας αξιόλογος αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων με συμβατικούς αριθμούς, και σε ειδικό χώρο του επιτελείου υπήρχε χρηματοκιβώτιο με μεγάλο ποσό χρυσών λιρών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η δράση και η λειτουργία των μηχανισμών αυτών ήταν συνωμοτική και δεν ενημερώθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ το 1981. Η εθνικά απαράδεκτη άμεση και μυστική σύνδεση μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών με ένα επίλεγκτο τμήμα του ελληνικού στρατού αποτελούσε εν δυνάμει διαρκή κίνδυνο για την δημοκρατική νομιμότητα και παρήχε στις ΗΠΑ την δυνατότητα να ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ πτέρυγος Νίκος Κουρής, όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας από τον διευθυντή των ειδικών δυνάμεων του ΓΕΣ, υποστράτηγο Δημήτρη Λαβρεντάκη, στα μέσα του 1986, με ενημέρωσε αμέσως και έδωσε εντολή να διαλυθεί η παράνομη οργάνωση και να προσυλλεγεί το υλικό των κρυπτών. Έτσι, έκλεισε μια υπόθεση που άρχισε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και της απόλυτης Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και διαλύθηκε μια συνωμοτική οργάνωση, της οποίας η πραγματική δράση της περασμένης δεκαετίας παραμένει σκοτεινή. Όμως είναι βέβαιο ότι και σε αυτούς τους μηχανισμούς στηρίχθηκαν οι πραξικοματίες της 21ης Απριλίου 1967 για να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτημα της χώρας και να εδραιώσουν την 7χρονη παραμονή τους στην εξουσία. Μιλάμε για ένα φοβερό σχέδιο και μια σκοτεινή επιχείρηση που η άποψή μου, και θα δείτε από τα ντοκουμέντα που θα σας παρουσιάσουμε, είναι ότι δεν έχει λήξει και ότι ζούμε την μετάλλαξή της. Όμως αυτό το βράδυ, κυρίες και κύριοι, ζούμε πραγματικά ένα πρωτοφανές πολιτικό θρίλερ. Και θα κάνουμε μια έτσι παράκαμψη από το θέμα μας το σημερινό για λίγα λεπτά, γιατί είναι σε δραματικές εξελίξεις το θέμα αυτό. Καθώς ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Μαρκογιαννάκης, εμφανίζεται να βρίζει σε μια συγκέντρωση εκεί κατοίκων στο Καστέλι Χανίων τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Λινό, να τον χαρακτηρίζει αμόρφωτο κλπ. Κλπ. Από ένα βίντεο ντοκουμέντο που το έχουμε και τα ακούσετε αμέσως τώρα. Αυτό έχει προκαλέσει, καταλαβαίνετε, συναγερμό στην κυβέρνηση. Η Μαρία Ισπυράκη αυτή την ώρα είναι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και θέλουμε να μας πει τις τελευταίες εξέλιξεις. Μαρία, σε ακούμε. Καλησπέρα σας από το Μέγαρο Μαξίμου και πάλι. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά για τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Χρήστο Μαρκογιαννάκη. Ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης φέρεται να είπε εις επίκορο δημοσιογράφων, ηχογραφήθηκε μάλιστα, ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δημήτρης Λινός,
είναι ένας ανόητος, ένας αγράμματος. Αυτά φέρεται να είπε ο κύριος Μαρκογιαννάκης, αυτά ηχογραφήθηκαν και μεταδόθηκαν από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει πολύ βαριά ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση. Τι γίνεται τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει σύσκεψη? Είναι εδώ ο Θόδωρος Λουσόπουλος, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γιάννης Αγγέλου και ο εκπρόσωπος τύπου του, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός. Είναι σε συνεννόηση αυτοί οι τρεις και φυσικά σε ανοιχτή γραμμή με τη Ραφίνα όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο σπίτι του. Δύο είναι οι εισηγήσεις που αντιμετωπίζονται απόψε. Η πρώτη είναι ο κύριος Μαρκογιαννάκης να υποβάλει την παρέτησή του στον Πρωθυπουργό και αυτός να την κάνει δεκτή, προκειμένου να διευκολύνει την κυβέρνηση και να μην σέρνεται το θέμα και τις επόμενες ημέρες. Η δεύτερη είναι να γίνει δεκτή η δικαιολογία που προβάλλει ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ότι δηλαδή επρόκειται για μια ιδιωτική συζήτηση που δεν δεσμεύει την κυβέρνηση. Πού είναι τώρα το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση είχε δομήσει μια ολόκληρη στρατηγική για αύριο, οπότε και θα εμφανιζόταν στην Επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, οι Υπουργοί Δημόσιας Τάξης Γιώργος Βουλγαράκης και Δικαιοσύνης Αναστάσης Παπαλιγούρας. Οι δύο υπουργοί, αφού κατάφεραν πρώτα να μιλήσουν μεταξύ τους, θα έλεγαν στους βουλευτές που θα τους ρωτούσαν ότι η υπόθεση των Πακιστανών είναι πια στη δικαιοσύνη και έτσι θα κράταγαν κλειστά τα χαρτιά τους και θα απέφευγαν να αναφερθούν σε λεπτομέρειες. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η στρατηγική βρίσκεται πλέον στον αέρα, αφού ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης εμφανίζεται σε ηχητικό ντοκουμέντο να αποκαλεί τον εισαγγελέα Δημήτρη Λινό ανόητο και αγράμματο. Πιστεύετε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις σήμερα το βράδυ σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαρκογιαννάκη? Με βεβαιότητα. Δηλαδή, είμαστε όλοι σε αναμονή και κάποιοι λένε ότι οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν. Οπότε, λοιπόν. Ναι. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι, τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του κ. Βουλγαράκη, ότι κάποιες φήμες που εμφάνιζαν τον κ. Μαρκογιαννάκη στο σπίτι του δεν αληθεύουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία την Σπυράκη και εφόσον βεβαίως υπάρχουν εξελίξεις κρίσιμες, δραματικές, θα διακόψουμε την εκπομπή μας για να σας μεταδώσουμε. Τώρα, πολλοί λόγος γίνεται για αυτό το περίφημο ηχητικό ντοκουμέντο. Σε πρώτη φάση, ο κ. Μαρκογιαννάκης το διέψευσε. Όταν όμως πήραμε μια κασέτα ηχογραφημένη των δηλώσεών του στο Καστέλι Χανίων, είπε ότι αυτό έγινε σε μια έτσι φιλική κουβέντα, αν είναι δυνατόν και σε φιλική κουβέντα ένας υφυπουργός να χαρακτηρίζει αμόρφωτο και ανόητο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είπε λοιπόν ότι ήταν σε μια φιλική κουβέντα, του ξέφυγε ίσως κάτι κλπ. Ας ακούσουμε αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο, τρομακτικού ενδιαφέροντος, πρωτοφανές θα έλεγα για τα πολιτικά χρονικά της χώρας, και επανερχόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το ηχητικό ντοκουμέντο και είναι διάψευστο. Υπόθηκαν τα λόγια αυτά. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι σε ποια δύσκολη θέση βρίσκεται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και σε ποια δύσκολη θέση βρίσκεται και η κυβέρνηση. Επικοινωνήσαμε με την εφημερίδα Δημοκράτης. Επικοινώνησα στη ΔΕΑ και εμείς σήμερα το βράδυ, εγώ τηλεφωνικά, με την εφημερίδα Δημοκράτης των Χανίων που έβγαλε το θέμα αυτό. Και μίλησα με τον δημοσιογράφο της, τον κύριο Μαλαμαδάκη. Έναν έντρομο άνθρωπο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μου είπε λάθος, δεν είναι τα πράγματα έτσι, δεν υπόθηκαν έτσι. Εντάξει, η εφημερίδα το είχε γράψει το θέμα. Είναι προφανές ότι υπέστη κάποιες πιέσεις αυτές τις ώρες και προσπαθεί τώρα να μαζέψει το πράγμα πίσω. Αλλά είναι δημοσιευμένο στην εφημερίδα του και υπάρχει και το ηχητικό ντοκουμέντο. Έχει πολύ ενδιαφέρον η αντίδραση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Λινού. Μαζί του επικοινώνησε τις τελευταίες ώρες η εκλεκτή συνάδελφος από τα Νέα, η κυρία Σίλα Αλεξίου, που την έχουμε στο τηλέφωνο μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποια ήταν η αντίδραση του κυρίου Λινού όταν έμαθε τις δηλώσεις, πρωτοφανείς δηλώσεις του κυρίου Μαρκογιαννάκη? Ο κύριος Λινός δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα και δήλωσε ότι η εισαγγελέα δεν προβαίνει σε κανένα σχόλιο. Αυτό βεβαίως ίσως να μην μας πολύ αρέσει εμάς, των δημοσιογράφων που για τις παραθέσεις έτσι μας βοηθάνε να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά νομίζω πως είναι η καλύτερη απάντηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κύριος Λινός δείχνει ότι δεν θα ασχοληθεί με το θέμα καθόλου. Όχι. Το αφήνει στην άκρη και προχωράει στο έργο του. Όχι, υπάρχει. Δεν μπορεί να πει σε μια αντιπαράθεση. Προφανώς. Προφανώς. Από το ρόλο του δηλαδή, ο εισαγγελέας Προφανώς. Πάγου, δεν είναι δυνατόν να μπει σε αυτό το διάλογο. Υπάρχει κανένα άλλο παρασκήνιο στην ιστορία αυτή? Μέχρι στιγμής όχι. Βεβαίως, δεν ξέρω, θα ήθελα να πω κάτι. Αν αληθεύει ότι
τα όσα είπε ο κ. Μαρκογιαννάκης υπόθηκαν σε ένα στενό κύκλο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει. Ναι. Δεν ξέρω από το ρεπορτάζ το δικό σας τι έχει προκύψει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι η πράξη εκείνου που τον ηχογράφησε είναι καταδικαστέα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι, είναι προφανώς... Γιατί ο καθένας μας όταν βρίσκεται σε ένα στενό κύκλο λέει διάφορα. Καταλαβαίνω. Είναι μια... Δεν πιάνω στον αέρα όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό και καταδικαστέο. Ναι, από όλους μας. Θα πρέπει να... Θα πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε στο διπλανό μας ή στην παρέα μας. Ναι, διότι κάποιο, τηλέφωνο πια. Ναι, κάποιο κρυφό μαγνητόφωνο ή κάποιο τηλέφωνο μπορεί κάποιο να καταγράψει τη συνομιλία. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Μας είπε λοιπόν η κυρία Αλεξίου ότι ο κ. Λινός θα έλεγα ότι το θέμα το παγώνει και καλά κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να βγει και να μιλήσει και να πει και τίποτα. Τι να πει, τι να πει στις περιπτώσεις αυτές, τι να χαρακτηρίσει και πώς να χαρακτηρίσει αυτή την πρωτάκουστη δήλωση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης. Το θέμα είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτές τις ώρες. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρχε μια πληροφορία ότι ο κ. Μαρκογιαννάκης πάει στο σπίτι του κυρίου Βουλγαράκη, πιθανότητα για να εξηγήσει μερικά πράγματα, να παραιτηθεί. Δεν ξέρουμε. Εμείς θα παρακολουθήσουμε το θέμα από κοντά και θα σας ενημερώσουμε αμέσως, κύριοι και κυρίες, μόλις υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα αυτό, που προβλέπεται πραγματικά να είναι και δραματικές ίσως μέσα στις επόμενες ώρες. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε μετά στο μεγάλο θέμα της κόκκινης προβιάς αυτού του σχεδίου που παρουσιάζουμε σήμερα, που το φωτίζουμε σήμερα, που έχει πολλούς ενόχους ακόμα και σήμερα και που βέβαια το κεντρικό ερώτημα στην εκπομπή αυτή είναι μήπως ζούμε και σήμερα μια μετεξέλιξη της επιχείρησης κόκκινη προβιά στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θα είναι εξόχως αποκαλυπτικό. Μιλάμε για το σκοτεινό σχέδιο, τη σκοτεινή επιχείρηση κόκκινη προβιά στην Ελλάδα, που την σχεδίασε η CIA, εφαρμόστηκε στη χώρα μας με τη συμμετοχή μονάδων αξιωματικών των ΛΟΚ και παρακρατικών ομάδων. Η επίφαση ήταν να χτυπηθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος που θα εμφανιζόταν στη χώρα μας. Επίθεση από το Βορρά. Η ουσία να ελέγχουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τον στρατό τον ελληνικό. Και ξαφνικά, όποτε αυτή η χώρα πήγαινε να ξεστρατήσει από τους αμερικανικούς εναγκαλισμούς και να αποκτήσει μια δημοκρατική κυβέρνηση, ένα δημοκρατικό καθεστώς, ζούσαμε και οι παλαιότεροι θεωρούσαν ίσως πιο έντονα βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες, δολοφονία λαμπράκια ας πούμε, αιματηρές ταραχές, προβοκάτσιες. Ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο με κρυμμένα όπλα, με κρυμμένα λεφτά, κρυμμένους ασυρμάτους που όποτε θέλανε τα χρησιμοποιούσαν κάποιοι παρακρατικοί ή κάποιοι από τα ΛΟΚ. Συνάντησαμε πολλά στόματα κλειστά. Από τους πολιτικούς, οι μόνοι που δέχτηκαν να μιλήσουν ήταν ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Γιάννης Βαρβιτσιώτης, και ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Καψής. Πριν σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, θέλω να ακούσω τι μας είπε ο κύριος Γιάννης Βαρβιτσιώτης για την υπόθεση που θα κουβεντιάσουμε και θα σας φωτίσουμε σήμερα. Κύριε Υπουργέ, ποιοι ήταν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης Προβιά στην Ελλάδα, από ποιους οργανώθηκε και ποια συμμετοχή είχε στην επιχείρηση αυτή η ελληνική πλευρά? Έχει βέβαια περάσει πολλής χρόνος από τότε και θα σας εξιστορήσω ό,τι θυμάμαι. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι το 1954-55, κάποια στιγμή εκείνη την εποχή, ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ Δόβας υπέγραψε μια συμφωνία, νομίζω, με το ΝΑΤΟ, ίσως να ήταν σχέδιο εμπνευσμένο από τη CIA, δεν το ξέρω, με το οποίο, με την οποία συμφωνία θα δημιουργόντουσαν κρύπτες οπλισμού, τροφίμων και χρημάτων σε πολλές χώρες Ευρώπης, σε 10 χώρες Ευρώπης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που υπήρχε κομμουνιστική εισβολή στις χώρες αυτές. Μάλιστα. Για να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθεί, αν θέλετε, να είναι έτοιμο ένα αντάρτικο το οποίο θα χτύπαγε τους εισβολείς από τα μετόπιστα. Ήταν αμιγώς στρατιωτική η στόχη της επιχείρησης αυτής ή υπήρχε και πολιτική σκοπιμότητα? Δεν νομίζω ότι υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα. Δεν φαίνεται από τις έρευνες που γίνανε ότι υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Μάλιστα. Συνδέεται η επιχείρηση Προβιά με ένα γενικότερο σχέδιο ακραίων πολιτικών δυνάμεων, επιβολής των δικών τους επιδιώξεων σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης? Όχι, όχι. Αφού ήταν υπό τον έλεγχο του στρατού, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι ακραίων δυνάμεων. Άλλωστε,
Το σχέδιο αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ποτέ δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο αυτό και ήδη από μακρού χρόνου δεν υπήρχε. Μάλιστα. Πόσο σας απασχόλησε εσάς ως Υπουργό Άμυνας το σχέδιο αυτό και ποιες ήταν οι ενέργειές σας και το αποτέλεσμά σας? Όταν το θέμα πήρε τη δημοσιότητα από μία δήλωση του τότε Ιταλού Πρωθυπουργού, του Τζούλιο Ανδρεώτη, όπου στην Ιταλία είχε πάρει μεγάλη έκταση το θέμα, ζήτησα να ενημερωθώ. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι μέχρι το 1985, 86, 87, δεν θυμάμαι πού, είχαν βρεθεί οι περισσότερες από τις κρύπτες αυτές, είχαν αχρηστευτεί οι κρύπτες. Παρά τα αυτά, εγώ διέταξα καινούριο έλεγχο και από τον καινούριο έλεγχο βρέθηκαν και οι υπόλοιπες κρύπτες, οι οποίες δεν είχαν βρεθεί κατά την πρώτη περίοδο, και δεν βρέθηκαν, νομίζω, επί συνόλου 1000 περίπου κρυπτών, 6 ή 7. Μάλιστα. Και αυτό και είναι φυσικό, διότι εντωμεταξύ μπορεί να γίνανε δρόμοι, μπορεί να χτίστηκαν σπίτια εκεί. Κατά συνέπεια δεν βρέθηκαν. Μάλιστα. Βρέθηκαν μέσα όπλα και... Μόνον όπλα βρέθηκαν. Μόνον όπλα, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο. Και αυτά σε κακή κατάσταση πλέον λόγω του χρόνου, της παράδοσης του χρόνου. Μάλιστα. Σε επίπεδο ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στην εποχή εκείνη, υπήρχε γνώση και συμμετοχή στην επιχείρηση Ψοβιά ή μιλάμε για δράση παρακρατικών δυνάμεων? Υπήρχε. Βεβαίως. Υπήρχε, μα όπως. Ναι, 100% ήταν καθαρά, ναι, καθαρά στρατιωτική επέμβαση, δηλαδή οι ελληνικές δυνάμεις καταδρομών, αυτές είχαν και τα σχέδια, αυτές είχαν και τις τοποθεσίες των κρυπτών, αυτές θα ελάμβαναν μέρος στην ενδεχόμενη αντίσταση. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, υπήρξε μια μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση της Προβιάς από την ηγεσία του αντιστράτηκου κυρίου Σούνδια, όπου μάλιστα έχει συντάξει και ένα πόρισμα. Γνωρίζετε το περιεχόμενο του πόρισματος? Εγώ ανεκάλεσα στην ενέργεια τον τότε τον αντιστράτηγο Σούνδια. Εγώ του ανέθεσα να διαπεραιώσει όλη αυτή την ιστορία. Έχει ένα πολύ εμπεριστατωμένο πόρισμα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως άκρος απόρριτο. Κατά συνέπεια, βεβαίως το έχω διαβάσει, βεβαίως όμως δεν μπορώ να σας το μεταφέρω. Πάντως ο Σούνδιας είναι κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει πλέον θέμα κρυπτών οι οποίες δεν έχουν εξερευνηθεί. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι στην εποχή της Προβιάς υπήρχε πράγματι κομμουνιστικός κίνδυνος για την Ελλάδα? Κοιτάξτε, εδώ θα κάνουμε υποθέσεις. Ήτανε στη μεγάλη ένταση ο πόλεμος, ο οποίος υπήρχε μεταξύ Ανατολής Δύσης. Το σύμφωνο της Βαρσοβίας ήταν πάρα πολύ ισχυρό σύμφωνο. Υπήρχαν σκέψεις ενδεχομένως ότι μπορεί να γίνει κάποια ρωσική εισβολή σε μια από τις 10 χώρες. Εγώ βέβαια δεν τους συμμερίζομαι αυτούς τους κινδύνους, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν άνθρωποι και κυρίως νατοικοί, οι οποίοι μπορεί να σκεπτόντουσαν έτσι. Μπορεί να έπαιξε ρόλο η επιχείρηση Προβιά τόσο στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, όσο και στην επιχείρηση Ιωαννίδη για την ανατροπή του... Ασφαλώς όχι, μα ασφαλώς όχι. Σας είπα ότι το μεγαλύτερο μέρος των κρυπτών είχε βρεθεί ήδη. Μέναν πολύ λίγες, οι οποίες και αυτές βρεθήκανε στη διαδρομή. Και βρεθήκαν άφικτες. Κατά συνέπεια, ότι έπαιξε ρόλο ο στρατός στο πραξικόπημα του Παπαδόπουλου, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ότι παίξαν ρόλο οι δυνάμεις καταδρόμων, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το σχέδιο Προβιά δεν έχει καμία σχέση με το πραξικόπημα είτε του Παπαδόπουλου είτε του Ιωαννίδη. Θα δούμε αν είναι τα πράγματα έτσι όπως μας τα παρουσιάζει ο κ. Βαρδιτσιώτης. Μας τα παρουσιάζει αρκετά στρογγυλεμένα. Έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε σήμερα το βράδυ για αυτό το σκοτεινό σχέδιο και αυτή την σκοτεινή επιχείρηση της κόκκινης προβιάς. Όμως, σας είπα από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε, ότι ζούμε αυτό το βράδυ ένα πολιτικό θρίλερ. Είναι οι δραματικές οι εξελίξεις με το θέμα των δηλώσεων Μάρκο Γιαννάκη κατά του εισαγγελέα του κ. Λινού. Και πάμε αμέσως τώρα και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου για να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Μαρία Ισπυράκη. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε συνδεθεί Κώστα Χαρδαβέλλα και τότε σας λέγαμε ότι η πρώτη εκδοχή είναι ο κύριος Μαρκογιαννάκης να υποβάλει την παρέτησή του και αυτή να γίνει αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει σαφή χαρακτήρα από πομπής. Φαίνεται πως αυτή η εκδοχή είναι στην οποία συγκλίνουν όλες οι ενδείξεις, ότι δηλαδή ο κύριος Μαρκογιαννάκης θα υποβάλει την παρέτησή του και θα υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτό αναμένουμε να το δούμε. Αλλά φαίνεται ότι όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε δεκτή εισήγηση συνεργατών του, κυρίως του Βαγγέλου Μεμαράκη,
ο οποίος έλεγε ότι ο κ. Μακογιαννάκης δεν μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση αύριο το πρωί, καθώς αύριο το πρωί θα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και εκεί οι δύο υπουργοί, ο κ. Βουλγαράκης και ο κ. Παπαλιγούρας, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για το θέμα των Πακιστανών. Οπότε λοιπόν, μόλις υπάρξουν αυτές οι νέες εξελίξεις, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μάθουμε τελικά αν παραιτήθηκε και δεν υπάρχει πλέον υφυπουργός Δημόσιας Τάξης από σήμερα το βράδυ. Σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο. Καταφέραμε και επικοινωνήσαμε με τον δημοσιογράφο της Κρήτης που κατέγραψε τον κύριο Μακογιαννάκη στη δήλωσή του. Και αυτό το κάναμε διότι ο κ. Μακογιαννάκης λέει ότι δεν το είπε ποτέ. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτόν τον δημοσιογράφο. Επιστρέφουμε. Μπορούμε να την δείξουμε. Είναι λοιπόν ο συνάδελφος από την Κρήτη, ο κύριος Χαράλαμπος Ξεκουκουλαδάκης, ο οποίος γράφει σε εφημερίδα των Χανίων και κατέγραψε την δήλωση Μακογιαννάκη. Ας ακούσουμε τι μας είπε λίγα λεπτά πριν από τη στιγμή αυτή. Παρέστην το Σάββατο το πρωί, προηγούμενο Σάββατο, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της τοπικής οργανώσεως της Νέας Δημοκρατίας στο Καστέλι, στην Κίσαμο Χανίων, όπου παρέστη στην ίδια εκδήλωση ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κ. Μακογιαννάκης. Πήγα εκεί, υπό τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα της εφημερίδος Δημοκράτης των Χανίων. Ο κ. Υπουργός έκοψε την πίτα, αντάλλαξε ευχές με τους παρευρισκομένους και προτού, αλλά και αργότερα, προτού δεχθεί κατηδίαν κάποιους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, άκουσε τον προβληματισμό τους, άκουσε κάποια πράγματα, είχε κατηδίαν επικοινωνία μαζί τους, είπε, ξέρετε, κάποια καθιερωμένα πράγματα, μίλησε για το κυβερνητικό έργο και τα υπόλοιπα που καταγράφησαν στο ρεπορτάζ μου στην εφημερίδα Δημοκράτης των Χανίων. Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου, αυτό έχω να πω. Με πλήρη συνέστηση του καθήκοντός μου, χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, τίποτα στην κυριολεξία, το τονίζω παρακάτω, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έχει κυκλοφορήσει και ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την εν λόγω εκδήλωση, η οποία δεν ήταν μια ιδιωτική κλίση του τύπου εκδήλωση, κόπηκε και η πίτα, έγινε στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η δήλωση του συναδέλφου από την Κρήτη, ιδιαίτερα στις τελευταίες του φράσεις. Η δήλωση, λέει, δεν έγινε σε κλειστό κύκλο φίλων, όπως λέει ο κ. Μακογιαννάκης, αλλά σε μια κοπή πίτας. Άρα καταραίει το επιχείρημα ότι ήταν μια ιδιωτική συνομιλία που κατέγραψε ο δημοσιογράφος. Σας είπα και πάλι ότι ζούμε πρωτοφανή πράγματα στην Ελλάδα. Πρωτοφανή πράγματα. Αν είναι δυνατόν ένας υφυπουργός να επιτίθεται κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τέτοιες εκφράσεις. Αμόρφωτος, ανόητος και όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις, αλλά εμείς ταξιδεύουμε στον χρόνο για να φωτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο μέσα από ντοκουμέντα και μαρτυρίες αυτό το σκοτεινό σχέδιο και τη σκοτεινή επιχείρηση Κόκκινη Προβιά που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και βεβαίως θα μας απασχολήσει πάρα πολύ αν ζούμε και σήμερα μια μετάλλαξη του σχεδίου αυτού στην Ελλάδα. Κοντά μας είναι ο κ. Βασίλης Φίλιας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πάνιου Πανεπιστήμιο. Δίπλα του ο κ. Στάθης Παναγούλης. Καλησπέρα κ. Παναγούλη, πρώην υπουργός. Αμέσως μετά ο κ. Δημήτρης Σταντούλης. Καλησπέρα κ. Σταντούλη, εκπρόσωπος του συνασπισμού. Και ο κ. Γιάννης Θεοδωρακίδης, Θεοδωρακίδης, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ. Στρατιωτικός με τον βαθμό. Ταξίαρχος εν αποστρατεία, αλλά η αυτοδιοικητική μου ιδιότητα, η ιερετή είναι αυτή που με τιμάει. Ομαρχιακός σύμβουλος είμαι στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά έχουμε τρεις καλούς φίλους και πολύ καλούς δημοσιογράφους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, με το θέμα της Κόκκινης Προβιάς. Είναι ο Χρήστος Χαλαζιάς, καλησπέρα Χρήστο. Ο Στέλιος Βορίνας, καλησπέρα. Και ο Νίκος Ζερβονικολάκης, καλησπέρα. Τώρα με εσάς μου είναι δύσκολο να μιλάω στον πληθυντικό μου, είναι πάρα πολύ ψυχρό. Χρόνια γνωριζόμαστε, χρόνια παλεύουμε στο ρεπορτάζ. Κάποια φορά θα μου ξεφεύγει και ο Νίκος, παρόλο που δεν το επιτρέπουν οι κανόνες της ευγένειας. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πέρα στο στούντιο του Alter βρίσκεται ο κύριος Κλεάνθης Γρίβας. Παρακαλώ να δούμε τον κύριο Γρίβα. Ο κύριος Κλεάνθης Γρίβας. Καλησπέρα κύριε Γρίβα. Γεια σας κύριε Χαρέλα. Μια χαρά εσείς. Ο κύριος Κλεάνθης Γρίβας που είναι ψυχίατρος, διδάκτορας ψυχιατρικής και έχει γράψει ένα εκπληκτικό, θα λέω, ένα βιβλίο που έχει τίτλο Τρομοκρατία, ένα προνομιούχο μέσο άσκησης πολιτικής, το ΝΑΤΟ και η επιχείρηση Γκλάντιο. Γκλάντιο
λέγεται το γενικό σκέλος της επιχείρησης Κόκκινη Προβιά, για την Ελλάδα Κόκκινη Προβιά, για Ιταλία και για άλλες χώρες της Ευρώπης που εφαρμόζει το σχέδιο αυτό, λεγότανε Gladio. Αυτό ήταν το κωδικό του όνομα. Και μια και είμαστε... Πρέπει να κάνω μια διόρθωση. Ναι, βεβαίως. Το γενικό κωδικό όνομα είναι επιχείρηση Stay Behind. Ναι. Το Operation Stay Behind. Η επιχείρηση μείνει πίσω. Αυτή η επιχείρηση εξειδικεύτηκε σε διάφορες χώρες με διαφορετικές κωδικές ονομασίες. Στη χώρα μας με την ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Στην Ιταλία με την ονομασία επιχείρηση Gladio. Στο Βέλγιο με την ονομασία επιχείρηση SDRAM 8. Καλά, δεν έχει σημασία. P23 και όλα αυτά. Κύριε, μιλάμε για το ίδιο πράγμα πάντως. Το ίδιο πράγμα μιλάμε. Είναι ένα γενικό σχέδιο που αφορούν στην Ελλάδα. Είναι το σχέδιο Κοχλίας. Έτσι αναφέρεται στα στρατιωτικά. Το σχέδιο Κοχλίας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γρίβα, μετά από αυτά που άκουσε και από τον κύριο Βαρβιτσιώτη και από αυτά που θα ακουστούν στη συνέχεια, πιστεύετε ότι έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα το θέμα Κόκκινη Προβιά στην Ελλάδα ή ζούμε μια μετάλλαξη αυτής της επιχείρησης? Στο κρισιμότατο ερώτημά σας, η απάντησή μου είναι σαφώς αρνητική. Δεν έχει κλείσει ποτέ το θέμα Κόκκινη Προβιά στην Ελλάδα, όπως δεν έχει κλείσει ποτέ και το θέμα Gladio στην Ιταλία. Από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μετά από ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι μοναδικές χώρες, κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να διερευνήσει το σχετικό ζήτημα, ήταν η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ελβετία. Από αυτές τις τέσσερις χώρες ολοκλήρωσαν την έρευνα οι εξεταστικές επιτροπές του Ιταλικού Κοινοβουλίου, του Βελγικού Κοινοβουλίου, διεκόπη στη μέση η ερευνητική προσπάθεια της Επιτροπής του Γερμανικού Κοινοβουλίου και ολοκληρώθηκε επίσης και η έρευνα του Ελβετικού Κοινοβουλίου. Εδώ. Έτσι σήμερα έχουμε. Στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ καμία έρευνα. Η ελληνική κυβέρνηση τότε του κυρίου Μητσοτάκη θεώρησε ότι εξαντλούσε την υποχρέωσή της απέναντι στην ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το να αναθέσει σε κάποιον εναποστρατεία αντιστράτηγο, τον κύριο Σούνδια, να κάνει μία έρευνα. Δεν καταλαβαίνω με ποια κριτήρια, όταν μιλάμε για έρευνα κοινοβουλευτικής επιτροπής, εννοούμε μία έρευνα ανοιχτή, η οποία συνδέεται με τις καταθέσεις μαρτύρων, ενδιαφερομένων, καταθέσεις ντοκουμέντων κτλ. Εδώ πέρα δεν έγινε τίποτα απολύτως. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ παροχημένες οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Βαρβιτσιώτης, παροχημένες σε σχέση με τη σύγχρονη ιστορική έρευνα, και σε αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να σας προσκομίσω το τελευταίο προϊόν αυτής της έρευνας, της ιστορικής. Πρόκειται για μια εκπληκτική δουλειά του επικεφαλής ερευνητή του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ιστορίας της Πολυτεχνικής Σχολής της Ζυρίχης, του κυρίου Ντάνιελ Γκάνσερ, με τον τίτλο «Η κρυφή στρατή του ΝΑΤΟ, η οργάνωση Gladio και η τρομοκρατία στη Δυτική Ευρώπη». Κύριε Γρίβα, να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε μια συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Γκάνσερ στην Ζυρίχη, ο οποίος μας περιγράφει και τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος σε επαφή με τη CIA για να αντλήσει κάποια στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Και το ερώτημα για μένα είναι, και αν θέλετε και η ένδειξη ότι ίσως να έχουμε τη συνέχεια της Κόκκινης Προβιάς και σήμερα, είναι γιατί μετά από τόσα χρόνια το θέμα, όπως μας είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης, έλεξε το 1990. Βρεθήκαν. Άνοιξε το 1990. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα αμέσως. Αυτό είναι το βιβλίο που λέει. Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι. Ενώ λοιπόν εννοείται ότι για το επίσημο ελληνικό κράτος το θέμα κλείνει το 1990. Βρεθήκαν οι κρύπτες, εκτός από έξι, όπως λέει ο κ. Βαρβιτσιώτης, βρεθήκαν τα όπλα, τα χρήματα, πήγαν στο επιτελείο. Άρα γιατί αυτή η επίμονη σιωπή και τα κλειστά στόματα ακόμα και σήμερα? Σας βεβαιώνω ότι και με τον κύριο Σούνδια ήρθαμε σε επικοινωνία, με τον στρατηγό που έκανε την έρευνα, ο οποίος δεν θέλει να πει κουβέντα. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς στρατηγούς την εποχή εκείνη και στη συνέχεια που ασχολήθηκαν με το θέμα της Κόκκινης Προβιάς, σιωπή. Θα δείτε την προσπάθεια που κάνει ο Γκάνσερ, ο Ελβετός, να βγάλει από την CIA μερικά στοιχεία. Θα δείτε ένα έγγραφο τι το απαντάει η CIA. Το ερώτημα μου. Είναι ψευδεπίγραφο το κλείσιμο της υπόθεσης το 1990, δεδομένου ότι η ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ημερομηνία 22 Ενδεκάτου 1990. Πώς είναι δυνατόν η απόφαση με την οποία
προτρέπονται οι κυβερνήσεις να σχηματίσουν εξεταστικές επιτροπές. Να έχει ημερομηνία 22 Ενδεκάτου του 90 και εδώ να δηλώνεται ότι το 1990 έκλεισε για την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, είναι πολύ σωστό. Δεν έκλεισε, θαύτηκε. Θέλω να δεις τον κύριο Χαλαδιά. Τι εξήγηση υπάρχει για αυτή την σημερινή επίμονη σιωπή να μην θυγεί το θέμα, να μην κουβεντιάσουμε το θέμα, να μην το φωτίσουμε το θέμα? Είναι κάτι που το άκουσα σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολιτικών και στρατιωτικών. Ας το θέμα, μην ασχολείσαι, μην το ανακατώνεις. Είναι μία απλή απόδειξη ότι αυτό το σχέδιο της κόκκινης προβιάς συνεχίζει να υπάρχει και συνεχίζει να λειτουργεί. Και δεν έκλεισε ποτέ για τη χώρα μας. Και το συναντάμε συνέχεια μπροστά μας με πολλές προβοκατόρικες ενέργειες που γίνονται και ταυτόχρονα βλέπουμε με ποιον τρόπο λειτουργούν και στρατιωτικοί και πολλές φορές και πολιτικοί. Μάλιστα. Πριν πάμε στη συνέχεια, άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν άλλαξε κανένα δεδομένο. Βεβαίως έχουν αλλάξει. Απλώς αλλάξαν τα πρόσωπα. Τα χρήματα, τα όπλα και η εξάρτηση παραμένει ίδια από το 1949-50. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Ναι, πες μου λίγο. Γι' αυτό μου ρώτησες πιο πριν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα βαρύ παρελθόν για μια ιστορία που ποτέ δεν αποκαλύφθηκε και ποτέ δεν έκλεισε. Το παρελθόν αυτό ξεκινάει από τη ζάχαρη στο τάγκ στον Εύρο. Πριν από το πρακτικότημα του Παπαδόπουλου. Ακριβώς. Που το καταγγέλνει ο Ηλίας. Είναι οι άνθρωποι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι δυνάμεις καταδρομών και ο στρατός την 21η Απριλίου. Στη συνέχεια και να θυμίσουμε εδώ ότι επικεφαλής της ομάδας καταδρομών στα ΛΟΚ τότε ήταν ο αδερφός του Παπαδόπουλου, ο Χαράλαμπος. Είναι ανακατεμένη και η δικαιοσύνη. Να θυμίσουμε και να πάμε λίγο πιο πριν όμως και άλλα δεδομένα, γιατί η υπόθεση αρχίζει από τότε που αλλάζει το αγγλικό δόγμα και γίνεται αμερικανικό δόγμα. Πολλά πράγματα να πούμε. Με τα κέφαλη κυβέρνηση. Η συμφωνία καταρχήν το φθινόπωρο του 1955 υπογράφεται με την Intelligence Service και την ΚΙΠ και όχι με τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η συμφωνία. Μάλιστα. Το 1951 υπογράφεται η πρώτη συμφωνία. Το 1955 βλέπω εδώ ότι είναι και ένα κράτο πλάτη. Ένα λεπτό να παρουσιάσουμε ακόμη ένα στοιχείο πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα έλεγα ότι ο κακός δαίμονας της CIA για τα τελευταία χρόνια είναι ένας Ελβετός, ο Δόκτωρ Ντανιέλ Γκάνσερ, διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του Ελβετικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας στη Ζυρίχη. Είναι άνθρωπος που παλεύει χρόνια να σπάσει το τείχος της σιωπής από πλευράς CIA και τους λέει: έχουν περάσει τόσα χρόνια, δικαιούμαστε να ξέρουμε τι συνέβη με τον Γκλάντιο και με την κόκκινη προβιά στην Ελλάδα και με όλες αυτές τις σκοτεινές επιχειρήσεις στην Ευρώπη από την πλευρά της CIA. Μιλήσαμε μαζί του, ας ακούσουμε τι μας είπε. Daniele Ganser, I'm a doctor in history and I work at the Swiss Institute for Security Studies at ETH in Zurich. Professor Ganser, you have spent quite a lot of time looking into the issue of Operation Gladio, or otherwise known as the Stay Behind Armies. I would like to ask you, what kind of information have you received up to this moment for the Operation Gladio that took place since the 1955? I have received data from around 16 different countries, so I have, you know, a lot of data. It was extremely difficult to gather this data, it must be said. It took me 4 years of my life, really, to sit down and search and search and find and search and find. It took me a long time, and it was transatlantic operation in the sense that it took place in Europe, but it was influenced by American and European strategic planning. Which countries do you think they played the most important role in this operation? It's very hard to say, because in some countries, you know, they set up secret armies which waited for a Soviet invasion. In other countries, the data suggests that elements of the networks became active even in the absence of a Soviet invasion. And that obviously is the case we're looking at, because these countries then are the most important. Those are the countries where they secret armies were active, and I think we have to talk about Italy, we have to talk about Greece, we have to talk about Spain, we have to talk about France, we have to talk about Belgium in more detail, and Turkey as well. How much do we know about Operation Gladio in Greece? In 1990... Ποιος βγαίνει,
Λοιπόν, συγγνώμη για διακοπή, αλλά υπάρχει αυτή η δραματική εξέλιξη. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Και πάμε αμέσως τώρα στην Μαρία Τσιπηράκη που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Μαρία. Καλησπέρα σας. Και πάλι οι πληροφορίες μου λένε ότι πράγματι η εκδοχή που σας είχα παρουσιάσει από την αρχή ισχύει. Αυτή την ώρα μαθαίνω ότι ο κύριος Μαρκογιαννάκης γράφει την επιστολή της παραίτησής του. Μάλιστα. Έχει τελειώσει δηλαδή το θέμα. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης έχει, όπως λένε οι δικές μου πληροφορίες, υποβάλει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός την έκανε δεκτή. Ζήτησε ο κύριος Μαρκογιαννάκης να συνοδεύεται η ανακοίνωση της παραίτησης και από μια επιστολή που την οποία γράφει ο ίδιος τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Τσιπηράκη για αυτή την ενημέρωση που μας κάνει συνεχώς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δραματική εξέλιξη, θα έλεγα, γιατί στο πολιτικό θρίλερ που ζούμε σήμερα δεν ξέρω αν είναι αυτός ο επίλογος. Θα δούμε τη συνέχεια, είναι πρωτοφανές. Δεν ξέρω, πρέπει να μετρήσουμε πλέον πόσους έχουν παραιτηθεί. Να μην είναι ο επίλογος πάντως, να είναι η αρχή. Ναι. Ήδη εμείς δια του Αλαβάνου, όπως γνωρίζετε, του Προέδρου μας, είδαμε τον Καραμαλή και δεν Μάλιστα. ξέρω μήπως χρησιμοποιηθεί η παραίτηση του Υφυπουργού για να κλείσει κάπως και το θέμα. Ελπίζω να μην είναι τα πράγματα. Το θέμα τώρα πρέπει να ανοίξει, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όλα τα στοιχεία τα οποία λένε ότι οι απαγωγές έγιναν. Ότι παραβιάστηκε το κράτος δικαίου, ο νόμος, ο νομικός πολιτισμός στη χώρα μας, η εθνική λοιπόν, μας κυριαρχία. Το θέμα με γνώση της πολιτικής ηγεσίας, από ό,τι φαίνεται, και των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών που συνεργάστηκαν με ξένες. Αυτά θα τα δούμε, αυτά θα τα δούμε και σήμερα το βράδυ, γιατί αυτή η σύνδεση που επιχειρούμε του χθες με το σήμερα, της υπόθεσης Γκλάντιο Κόκκινη Προβιά, με αυτά που ζούμε σήμερα και με όλες αυτές που βγαίνουν σιγά σιγά και με τις απαγωγές Πακιστανών και με τις ανακρίσεις των πιθανών πρακτόρων και όλα αυτά που ζούμε. Μας δίνουν την αίσθηση ότι είναι προφανές ότι ζούμε μια παράλληλη εποχή με τη διείσδυση των ξένων πρακτόρων στις μυστικές ελληνικές υπηρεσίες. Κάτι να πεις. Ότι κάθε δίμηνο περίπου έχουμε και μία παρέτηση. Ναι, πρέπει να μετράμε ένα κάθε δίμηνο. Νομίζω όμως ότι δεν είχε άλλη επιλογή ο κ. Μαρκογιαννάκης. Πρέπει να κατάμε. Δεν είχε άλλη επιλογή ο κ. Μαρκογιαννάκης. Είναι προφανές. Δεν υπουργός να επιτίθεται, να επιτίθεται λέει του Λιπάγου όταν ερευνά μια υπόθεση που αφορά το Υπουργείο. Προφανές. Ήταν άμεσος εκβιασμός. Είναι ένα. Α πάμε όμως παρακάτω. Είναι που υπηρετούσε και ο ίδιος στο δικαστικό κλάδο. Ναι, είναι ένα πρωτοφανές πολιτικό γεγονός και βεβαίως ήταν η κατάληξή του δεδομένη. Δεν μπορεί να είναι ένας. Αντιστοιχεία κρυφτών όμως δεν μπορεί να υπάρχει. Είπατε. Αντιστοιχεία από κρύπτες δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουν υποκατασταθεί. Κρύπτες με ηλεκτρονικά μέσα και άλλα θέματα. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μιλάμε για κρύπτες σήμερα. Κάποτε είχαμε εισβολή για άλλα πράγματα. Από τη Σοβιετική Ένωση και τώρα έχουμε εισβολή στον Ιράκ από τους Αμερικανούς. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να συνεχίσουμε. Ένα λεπτό. Ότι ο Υφυπουργός έκανε ανοιχτό εκβιασμό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν πιο κλειστά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε αναγκασμένοι να επαναλάβουμε τη συνάντηση με τον κύριο Γκάνσερ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ο Ελβετός καθηδόκτορ, ο οποίος παλεύει χρόνια να ανοίξει τις πόρτες της CIA και να μάθουμε επιτέλους τι έγινε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το σχέδιο της περίφημης κόκκινης προβιάς. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και συνεχίζουμε. I'm Daniele Ganser. I'm a doctor in history and I work at the Swiss Institute for Security Studies at ETH in Zurich. Professor Ganser, you have spent quite a lot of time looking into the issue of Operation Gladio, or otherwise known as the Stay Behind Armies. I would like to ask you, what kind of information have you received up to this moment for the Operation Gladio that took place since the 1955? I have received data from around 16 different countries, so I have, you know, a lot of data. It was extremely difficult to gather this data, it must be said. It took me 4 years of my life, really, to sit down and search and search and find and search and find. It took me a long time, and it was transatlantic operation in the sense that it took place in Europe, but it was influenced by American and European strategic planning. Which countries do you think they played the most important role in this operation? It's very hard to say because in some countries, you know, they set up secret armies which waited for a Soviet invasion. In other countries, the data suggests that elements of the networks became active even in the absence of a Soviet invasion. And that obviously is the case we're looking at because these countries then are the most important. Those are the countries where they secret armies were active, and I think we have to talk about Italy, we have to talk about Greece, we have to talk about Spain, we have to talk about France, we have to talk about Belgium in more detail, and Turkey as well.
How much do we know about Operation Gladio in Greece? In 1990 in Italy, Prime Minister Giulio Andreotti, so he was the chief of the executive branch in Italy, said, okay, it's true. What I'm saying is that after that, people in Greece picked up on the story, and it was confirmed, you know, that the secret army also existed in Greece. But in Greece, the problem was that some parliamentarians wanted an investigation, parliamentarians on the left, whereas other parliamentarians on the right, didn't want an investigation. And then there was a vote, and the vote was that there shouldn't be an investigation. So we don't know the clear facts in Greece yet. So can we actually draw any conclusions about the facts that took place in Greece at all? Well, we know that there was a secret army in Greece. That's the first thing we know. In what form do we have any indications of that? Well, we have the data that was offered by former CIA people. There was one guy who worked in the CIA. His name was Philip Agee. And he's very famous because he left the CIA and criticized the CIA for human rights violations. And he wrote a book in which also there's a chapter on Greece. And there he says, okay, there's this secret army in Greece and we set it up as the CIA. And what we did is that we cooperated with members of the Greek Secret Service and of members of the Greek military. And we set up arms caches in different parts of Greece, in secret places, and we trained together. We trained the secret operations, how to blow up this and that, and so we know that the secret army existed. So what is the fate of those arms caches? Well, that's the problem. If you don't have a parliamentary investigation, then you don't know. Are we talking about money as well? Yeah, because if these secret armies were equipped to operate under enemy-held territory conditions, which means, you know, if Greek was occupied by the Soviets or by the Germans before, whatever, then you need a resistance movement. And the resistance movement needs to have arms, it needs to have explosives, and it must have money, basically gold, very often, in order to buy the things on the black market that you don't have at the moment. So yes, we're talking about all the things that you need as a guerrilla, and money included. So that money and the arms could actually be lying around all over Greece and many other European countries as well, being active if someone knows where to find them. Yeah, it's a possibility. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ο κύριος Γκανσέρ, ο οποίος είπε αυτό που έλεγε και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο κύριος Χαραζιάς, ότι στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα και υπάρχει ακόμη και ένα βιβλίο, ο Φάκελος Μπαρμπούς, όπου μιλάει μέχρι το 1985 και έχει ονόματα φασιστικών οργανώσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τη ΣΥΑ και είχαν και γραφεί ακόμη φιλελλήνων και ξενοφόντος μέχρι το 1990. Μάλιστα. Και επικεφαλής ήταν ένας φασίστας μεγάλο δικηγόρο. Η Ελλάδα όμως είναι η μόνη από τις νατοϊκές χώρες που υπέφερε έναν αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, κύριε. Είναι άλλο κεφάλαιο. Το 55 είχε τελειώσει. Είναι άλλο κεφάλαιο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Είναι άλλο κεφάλαιο. Μέχρι πρότινος. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό δικαιολογεί την ύπαρξη αυτού του σχεδίου και των επιχειρήσεων. Το σχέδιο το γνωρίζω από τη στρατιωτική του πλευρά μόνο. Θα το κουβεντιάσουμε και θα το κουβεντιάσουμε. Αλλά έχει ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα και αυτό ήθελα να επισημάνω, διότι κατά αντιστοιχεία και όλη η Ελβετία και όλος ο ελβετικός πληθυσμός είναι ένας μυστικός στρατός με κρύπτες που αποκρύπτεται από το ΝΑΤΟ. Η έρευνα όμως έδειξε άλλα πράγματα που έγινε στην Ελβετία. Βρήκαν και τα χρήματα. Εδώ δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Κύριε Χαλαβέρα, μπορώ να έχω το λόγο. Ορίστε. Φοβάμαι ότι η συζήτηση μπορεί να εξετρατήσει έτσι όπως την πάνε. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα το εξής. Η ιδέα, αν θέλετε, αυτής της δημιουργίας αυτού του κρυφού ιστού, έτσι, δεν είναι ιδέα των Αμερικανών, αλλά είναι η τακτική την οποία εφήρμοσε ο Τίτο. Αυτό το γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με στρατιωτικά θέματα. Και ο Τίτο, ο οποίος επέτυχε με αυτόν τον τρόπο να απασχολήσει και να χτυπήσει 15 μεραρχίες γερμανικές. Ναι. Την ώρα που εμείς με ένα τεράστιο κίνημα ανταρτικό
που δεν είχαμε αυτές τις υποδομές. Δεν ήταν οργανωμένο. Χτυπήσαμε μόνο, μπορέσαμε και απασχολήσαμε, αν θέλετε, και μπορούμε να πούμε ότι χτυπήσαμε 7 έως 8 γερμανικές μαρχίες. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν λοιπόν το Langley που ανακαλύφθηκε. Από εκεί και πέρα, γιατί έγινε αυτή η υπόθεση? Δεν είναι απλά και μόνο οι λόγοι στρατιωτικοί, αλλά είναι και πολιτική, είναι η καλλιέργεια της απειλής. Δηλαδή η δημιουργία καθεστώτος φόβου, τρόμου, φοβίας, ότι να απειλούμε θα από τον κομμουνισμό, από την εισβολή κλπ. Το οποίο ήταν πολύ πιο σημαντικό αυτό από την, να πει κανείς έτσι, από την δημιουργία των προϋποθέσεων πραγματικής αντίστασης. Έτσι. Μάλιστα. Τρίτον, όχι, δεν τέλειωσα. Τα έχουμε χρόνια. Γιατί, όχι, δεν είναι. Γιατί θέλω να ολοκληρώσω. Γιατί θα πάμε αλλού διαφορετικά. Τρίτο θέμα σοβαρότατο που έχει σχέση είναι το εξής. Είναι ότι οι συμφωνίες αυτές ήταν στρατιωτικές, καθαρά αστέρια, χωρίς τη γνώση της πολιτικής ηγεσίας. Είναι ψεύδος ασύστολο αυτό. Ο Δόβας έκλεισε τις συμφωνίες μόνος του με τον ΝΑΤΟ, χωρίς να γνωρίζει η κυβέρνηση. Όχι. Χωρίς. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Όχι. Μα τώρα αστειεύεστε. Αν είναι δυνατόν. Όχι μόνο τα ήξεραν οι κυβερνήσεις, αλλά τα ήξεραν και μετέπειτα. Δηλαδή, κύριε Θεοδωρή, εσείς λέτε ότι οι συμφωνίες κλείστηκαν εν γνώση των Ελλήνων. Υπουργός Άμυνας Ανδρέας Παπανδρέου. Υφυπουργός Αντώνης Δροσογιάννης. Λοιπόν, στρατηγός των ειδικών δυνάμεων, των καταδρομών. Γιατί πολλά ακούγονται για τα ΛΟΚ. Δεν ήξερε που είχε υπηρετήσει, απεστρατεύτη σαν διοικητής της Πέμπτης Μοίρας Καταδρομών. Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Είχανε βιβλία συντηρήσεων. Συμφωνείτε μαζί μου, ναι ή όχι? Των κρυπτών. Το ξέρε ή δεν το ξέρε η πολιτική ηγεσία? Αυτό είναι το ερώτημα. Το ξέρε η κυβέρνηση, ναι ή όχι? Μέχρι ποιου σημείου λοιπόν τώρα μη συζητάτε, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε? Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί δεν βγήκε το 81, 82, 83 εφόσον τώρα γιατί με διακόψετε, κύριε? Ορίστε, κύριε Θηλιά, παρακαλώ. Όχι, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ. Δεν θα με διακόπτετε. Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έτσι όπως ετέθηκε το ζήτημα, δημιουργείται η εντύπωση ότι φέρουν ευθύνη, φέρει κατεξοχήν ο στρατός, άρα αν θέλετε, και γι' αυτό τα λέει έτσι όπως τα λέει ο κ. Βαρβιτσιώτης, και άρα δεν υπάρχει συνευθύνη ή αν θέλετε πρωταρχική ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών που υπάρχει και του Παπανδρέου αν θέλετε, παρόλα όσα λέγονται. Ναι, αλλά ο Παπανδρέου το ξύλωσε το δίκτυο. Το ξύλωσε, εντάξει, το είχε ξυλωθεί από μόνο του. Και θα σας πω γιατί, διότι άλλαξαν οι συνθήκες. Το θέμα είναι άλλο λοιπόν. Και δημιουργείται και η εντύπωση ότι οι καταδρομές ήταν ο κατεξοχήν φορέας αυτής της, πώς να πούμε, του σατανικού σχεδίου υποδούλησης. Ο ιστός. Δεν είναι αληθές. Όχι. Δεν είναι αληθές. Και γιατί οφείλουμε και τη μέση... Ποιος οργάνωσε να ρωτήσω κάτι, κύριε Φίλια? Εσείς το ξέρετε, εγώ το ξέρω. Είπανε ελέγχθη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω από πού ξεκίνησε το πραξικόπημα? Από πού ξεκίνησε το πραξικόπημα? Τα ΛΟΚ καταρχήν, αν θέλετε, ποιος τα οργάνωσε? Βεβαίως αν τα οργάνωσε το κράτος, αν θέλετε, το κράτος. Από τη Μέση Ανατολή. Με τη βοήθεια του Ιταλικού. Όχι, δεν είναι. Τα 70% των αξιωματικών των καταδρομών, και περιλαμβανόταν και ο αδερφός του Παναγούλη, ο Γιώργος ο Παναγούλη, ήταν εναντίον του πραξικοπήματος. Το έχετε αυτό υπόψη σας? Δεν θα λέμε πάντα κουβέντες λοιπόν αυτή τη στιγμή. Μας ενοχοποιώντας το στρατό. Βάτε με τελεία. Πάμε στον κύριο Γρίβα. Δεν θα βγάλουμε έξω τον πολιτικό. Ορίστε, κύριε Γρίβα. Κύριε Γρίβα, συμφωνείτε μαζί μου? Αν μου επιτρέπετε. Βγάζετε την ευθύνη την πολιτική. Καθόλου με κανέναν τρόπο. Σας παρακαλώ. Έτσι, να μην τα λέμε τα πράγματα έτσι λοιπόν. Επιτρέψτε μου να σας δώσω την απάντηση διαστόματος του ερευνητή, του Γκάνσερ. Γράφει λοιπόν ότι η σχετική συμφωνία υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου του 1955 από τον Αμερικανό στρατηγό Τράσκοτ για λογαριασμό της CIA, μεταφράζω τώρα και συγχωρήστε μου τις διακοπές, τον Κωνσταντίνο Δόβα, διευθυντή του επικεφαλής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, και τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο. Τα ενδιαφερόμενα τμήματα ανανέωσαν την συμφωνία αυτή με τον ελληνικό στρατό στις 3 Μαΐου του 1960. Πυρήνας της ανάπτυξης αυτού του σχεδίου ήταν οι λόχοι ορεινών καταδρομών, οι οποίοι εκπαιδεύονταν κυρίως από προγράμματα στον άτακτο αγώνα. Στον άτακτο αγώνα. Στη CIA. Από ποιους εκπαιδευόταν, κύριε Φίλια? Είναι... Από ποιους εκπαιδευόταν αυτή η ομάδα? Από τη CIA, σας λέω.
Διαβάζω. Στα μέσα του 1950, η CIA των ειδικών δυνάμεων με Αμερικανούς ειδικών δυνάμεων. Ακούστε λίγο, αναφέρει και τους τόπους εκπαίδευσης. Στα μέσα του 1950. Βεβαίως, ήταν υπό αμερικανικών έλεγχων η χώρα. Αυτά είναι δεδομένα. Μου επιτρέπετε. Αλλά όχι όμως στα μέσα του 1950, της δεκαετίας του 50, η CIA βοηθούσε με εφοδιασμό χρημάτων και εξαρτημάτων, μηχανημάτων, της ΤΑΛΟΚ και διαμορφώθηκε μία ελίτ μονάδων στην US Army and Britain America, με βάση το μοντέλο του Αμερικανικού, της Delta Force και της SAS. Λοιπόν, βάλτε μία τελεία σε όλα αυτά, γιατί όχι, βάλτε μία τελεία σε όλα αυτά για να μην διαβάζουν, γιατί ακόμη δεν έχουμε, δεν έχουμε κουβεντιάσει με κάποιους ανθρώπους. Τα γράφει ο Κάνσερ, γι' αυτό σας τα λέω. Επειδή μιλάτε για τον Κάνσερ, εμείς κάναμε αυτή την έρευνα και προσπαθήσαμε να βρούμε τι απαντάει η CIA σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι απαντάει η CIA, ήταν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις τότε στην εξάπλωση και στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου ή ερήμην των κυβερνήσεων γινόντουσαν όλα αυτά. Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν την εξέλιξη των γεγονότων. Πάμε σε ένα βίντεο. Θα το ομολογήσει τώρα να πω δύο πράγματα. Στις 14 Δεκεμβρίου 2000 ο κύριος Γκάνσερ στέλνει από την Βασιλεία της Ελβετίας το παρακάτω έγγραφο αίτημα προς το Συντονιστή Πληροφοριών και Απορρίτων της CIA στην Ουάσιγκτον. Θέμα. Αίτημα με βάση την πράξη ελευθερίας πληροφοριών αναφορικά με την επιχείρηση Gladio της CIA. Ετούμε όλα τα αρχεία της υπηρεσίας σχετικά με την αρχική απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης που πιθανόν ελήφθηκα την περίοδο 1947 μέχρι 1954 για να χρηματοδοτήσει, να υποστηρίξει ή να συνεργαστεί με μυστικούς στρατούς ή άλλες μονάδες που συστάθηκαν για να αντισταθούν σε μια ενδεχόμενη εισβολή από τις κομμουνιστικές χώρες ή για να εκτελέσουν μυστικές επιχειρήσεις στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έμοιαζαν ότι πολύ σύντομα θα κυβερνώνταν από κομμουνιστικά, αριστερά ή χρηματοδοτούμενα από τη Σοβιετική Ένωση κόμματα ή καθεστώτα. 14 μέρες αργότερα, στις 28 Δεκέμβρη 2000, η CIA στέλνει στον κύριο Γκάνσερ την εξής απάντηση στο αίτημά του. Η CIA δεν δύναται να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί την ύπαρξη ή μη ύπαρξη αρχείων που να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας. Τέτοιες πληροφορίες, παρά μόνο αν έχουν επίσημα αποχαρακτηριστεί, είναι απόρριτες για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως προβλέπει η εκτελεστική διαταγή 12958. Το γεγονός της ύπαρξης ή μη ύπαρξης τέτοιων αρχείων σχετίζεται άμεσα με πληροφορίες που αφορούν πηγές πληροφοριών και μεθόδους. Ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έχει την ευθύνη και την εξουσία να προστατεύει τέτοιες πληροφορίες από μη εξοδοτημένη κοινοποίηση. Συνεπώς, το αίτημά σας απορρίπτεται. Η αξιωματούχος της CIA υπεύθυνη για την απόφαση αυτή είναι η κυρία Κάθριν Ντίερ, συντονίστρια πληροφοριών και απορρίτων. Με αυτή μας την ενέργεια δεν επιβεβαιώνουμε ούτε και αρνούμαστε την ύπαρξη ή μη ύπαρξη τέτοιων αρχείων. Μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση αυτή καταθέτοντας έφεση στο Συμβούλιο Αποχαρακτηρισμού. Τον Ιανουάριο του 2001, ο κύριος Γκάνσερ υποβάλλει την έφεσή του στο Συμβούλιο Αποχαρακτηρισμού για να του δώσουν τα αρχεία της CIA με βασικό επιχείρημα ότι τα έγγραφα που έχουν παρακατηθεί θα πρέπει να κοινοποιηθούν όπως προβλέπει η πράξη ελευθερίας πληροφοριών, γιατί οι εξαιρέσεις μυστικότητας Β1 και Β3 αναφέρονται σε επιχειρήσεις της CIA, οι οποίες ακόμη και σήμερα παραμένουν μυστικές. Παρά τα αυτά, μετά την ευρεία συζήτηση των πληροφοριών από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης και μετά από 3 χρόνια εντατικής λεπτομερούς ακαδημαϊκής διεθνούς έρευνας για την επιχείρηση Gladio, εγώ, οι συνάδελφοί μου και το ενδιαφερόμενο κοινό γνωρίζουμε ότι η CIA είχε εμπλακεί ουσιαστικά στην επιχείρηση Gladio. Δεν αποτελεί λοιπόν πλέον μυστικό ότι η CIA σε συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες οργάνωσε αναρρύθμιτα δίκτυα στα μετόπιστα στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 15 μέρες μετά την έφεση του κυρίου Γκάνσερ, η CIA στις 7 Φεβρουαρίου 2001 στέλνει μια αναπάντεχη απάντηση στον Ελβετό καθηγητή, όπου αναφέρονται τα εξής. Η έφεσή σας έγινε δεκτή και θα γίνουν οι ρυθμίσεις για την εκτίμησή της από τα κατάλληλα μέλη του Συμβουλίου Κοινοποίησης. Θα ενημερωθείτε για τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Έχουν περάσει 5 χρόνια από αυτή την απάντηση της CIA. Ο κ. Γκάνσερ ακόμα και σήμερα περιμένει την ενημέρωσή του από την CIA
για την παράδοση των αρχείων της που έχουν σχέση με την Γκλάντιο και την Κόκκινη Προβιά. Και πολύ φοβάμαι θα περιμένει άλλα 5 και άλλα 15 και άλλα 25 χρόνια και φοβάμαι ότι ποτέ δεν θα δοθεί μια απάντηση συγκεκριμένη από τα αρχεία της CIA. Και εδώ μπαίνει λοιπόν το ερώτημα που μας απασχολεί κυρίαρχα στη σημερινή εκπομπή. Γιατί αυτή η σιωπή? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Foreign Office κάθε 30 χρόνια ανοίγει τα αρχεία του και δίνει τα πάντα στην δημοσιότητα. Εδώ γιατί? Γιατί άραγε δεν δίνουν τα στοιχεία αυτά? Ποιοι ήτανε? Πού γινόντουσαν αυτά? Αν υπήρχαν συμφωνίες μυστικές? Γιατί αυτή η σιωπή? Και εκεί πέρα κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι δεν δίνονται στοιχεία, διότι ίσως και σήμερα κάτι να ζούμε από όλα αυτά. Στο τηλέφωνο μας έχουμε έναν αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, έναν αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, των ΛΟΚ, καταδρομέας. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Βαρδαβέλα, καλησπέρα και στην εκπομπή σας. Γεια σας. Το θέμα το οποίο θίγεται απόψε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει, είναι εθνικό το θέμα πρώτα απ' όλα. Και παρόλο που έχει εξαντληθεί και έχει λήξει προβολού, πάρα πολλοί είναι αυτοί που αναμοχλεύουν το θέμα για ψάχνουν και ήθελαν να απάντητα ερωτήματα. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μου δεν υπάρχουν απάντητα ερωτήματα, διότι μετά το 1986 που ανακοινήθηκε, δόθηκε εντολή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κυρίως από τη Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων να αρθούν όλες οι κρύπτες σε όλη την επικρατεία. Μάλιστα. Συμμετείχα στην άρση των κρυπτών σε πολλές από αυτές. Όταν λέμε άρση κρυπτών, εννοείται παίρνουμε το υλικό που υπάρχει από μέσα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Κληθήκαμε ορισμένοι συνάδελφοι να συμμετάσχουμε στην άρση. Εννοούμε ότι μας καλούσε ο διοίκητης, μας έδινε. Δεν πηγαίναμε μόνοι μας φυσικά. Μάλιστα. Υπήρχαν τριμελής επιτροπή από αξιωματικούς. Έτσι, για διασταύρωση συντεταγμένων, ζυμουθείων και τα λοιπά, με πολλά, ναι, με συντεταγμένες, ζυμουθείες, φωτογραφίες, με πολλά πράγματα. Και με πρωτόκολλο και το βιβλίο συντήρησης της Κρήτης. Και με πρωτόκολλο το οποίο το συντάξαμε όταν βγάζαμε τα πράγματα τα οποία ήταν από την Κρήτη, υπήρχε ένα πρωτόκολλο το οποίο είχε το τι υπήρχε μέσα στην Κρήτη. Ναι. Κοιτάζαμε το πρωτόκολλο το οποίο είχε τοποθετήσει το 1960 ο κύριος συνάδελφος, ποιος ήταν. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε ονόματα. Βεβαίως. Αν αυτό συμφωνεί το πρωτόκολλο με αυτά τα οποία βγάζαμε. Πόσες κρύπτες ήταν αυτές, κύριε? Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορείς. Για όλη την Ελλάδα δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω μόνο αυτές τις οποίες πήγα. 1100-1200. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτά που βρίσκατε εκεί πέρα μέσα, όπλα ή πυρομαχικά ή χρήματα. Ήταν όπλα, κοιτάξτε να δείτε, για να μην. Γιατί ακούγονται πολλά. Δεν μιλάμε για ποσότητες όπλων. Θα μιλήσουμε για όπλα. 3-5 πιστόλια με πυρομαχικά περίπου στα 50 φύση για ένα όπλο. Και 5-10 τυχαίκια το πολύ, ναι. Όπως το λέει ο κύριο Λεκτό, το πολύ, με 200 φύση για ένα όπλο. Το πολύ. Αυτά που... Και μια ελάχιστη ποσότητα εκρηκτικών. Αυτά που πηγαίνανε. Αυτά συντασσόταν πρωτόκολλο, σφραγίζονταν το κυβότιο, υπογράφαμε όλοι όσοι συμμετείχαν στην άρχη των κρυπτών. Και παραδίδονται στη μονάδα η οποία με τη σειρά της είχε τις εντολές της να τα προωθήσει εκεί που έπρεπε να τα προωθήσει. Ένα λεπτό. Τώρα, υπάρχουν κάποιες τις ερωτήσεις. Ορίστε και το πρώτο είναι, στο βιβλιάριο αυτό υπήρχε κάποια αναφορά πότε είχε γίνει ο τελευταίος έλεγχος σε αυτά τα όπλα? Και τα όπλα αυτά, ποιας προέλευσης, η τελευταία αναφορά πότε έγινε? Βέβαια, άπαξ του έτους γινόταν. Κάθε χρόνο. Μέχρι την ημέρα που είχατε πάει εσείς. Ναι. Άρα την ελέγχανε μέχρι προέλευσης. Γνωστά ονόματα επιθεωρητών. Να σας αναφέρω ένα το οποίο είναι γνωστό και ήδη αναφέρθηκε στην εκπομπή σας. Και προελεύσεως. Σούνδιας. Λοιπόν. Υπήρξε αξιωματικός λοχαγός του ελληνικού στρατού, ο οποίος μετέπειτα έγινε και υπουργός σε κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Μάλιστα. Ποιες προελεύσεις είχαν τα όπλα? Άμεσα συνεργάτης του τότε πρωθυπουργού και. Προφανώς εννοείται τον κύριο Δροσογιάννη. Για να μην κρυμώσω τα χάρη. Ο κύριος Δερβονικοάς θέλει να ρωτήσει κάτι πολύ ενδιαφέρον για την προέλευση των όπλων. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον για την προέλευση των όπλων και δεύτερον σε τι κατάσταση τα βρήκατε. Ήταν συντηρημένα αυτά τα όπλα ή παρατημένα? Τα όπλα όπως πανέλαβα συντηρούτο. Ήταν σε άρρηκτη κατάσταση. Σε δράσο με λαδόπολες και τα λοιπά. Και ήταν... Άρα δεν είχε δίκιο ο κύριος Βαρδιτσιώτης. Οργανωμένες, αλλά είπε ότι τα βρήκαν. Ποιας προέλευσης ήταν τα όπλα αυτά? Τα πιο πολλά ήταν αμερικανικής κατασκευής και αγγλικής.
Μάλιστα. Μιλάμε για μητρία αυτόματα. Σας λέω τον τελευταίο έλεγχο πότε το κάνανε. Τον τελευταίο έλεγχο. Ναι, πότε έγινε αυτή η άρση, μην πάτε 86. Κοιτάξτε να δείτε. Το 1986 ξεκίνησε το θέμα. Το 1987 ξεκίνησε η άρση των κρυπτών. Ολοκληρώθηκε το 1990. Δεν μπορώ να γνωρίζω πότε ολοκληρώθηκε, τουλάχιστον στον τομέα το δικό μου. Το 1989 είχαμε τελειώσει. Άρα ο τελευταίος έλεγχος θα έπρεπε να έγινε 1985. Πολύ πιστεύω, πολύ πιστεύω ότι τις πιο πολλές υπογραφές τις βρήκαμε, όσες βρήκα μάλιστα εγώ ήταν και του 85. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε αμέσως στο Μέγαρο Μαξίμου, δηλώσεις του κυρίου Ρουσόπουλου. Παρακαλώ πολύ να δούμε τον κύριο Ρουσόπουλο. Τε, μ' ακούτε υποθέτω. Ναι. Λοιπόν, σας διαβάζω την ανακοίνωση. Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης, ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Για να μην φέρω σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, υπέβαλα την παρέτησή μου στον Πρωθυπουργό, κύριο Κώστα Καραμαλή. Δηλώνω ότι πάντοτε σεβάστηκα και σέβομαι τη δικαιοσύνη την οποία υπηρέτησα ως εισαγγελέας για πολλά χρόνια και τιμώ τους λειτουργούς της. Λυπάμαι γιατί κρίσεις που έγιναν σε ιδιωτική συνομιλία με κομματικούς μου φίλους χρησιμοποιήθηκαν απομονωμένες για να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις. Εγείρεται πάντως ένα σημαντικό ερώτημα. Δικαιούται κάποιος να ηχογραφεί μυστικά ιδιωτικές συνομιλίες του οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη? Επιφυλάσσομαι προς τούτο κάθε νομή μου δικαιώματός μου. Επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς, Κώστα Χαρδαβέλα. Και είμαστε σε συγχαίρο δημόσια, γιατί είμαστε οι πρώτοι που αναγγείλαμε την παρέτηση του κυρίου Μαρκογιαννάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δημοσιογραφική σου προσπάθεια σήμερα το βράδυ. Είναι ιδιωτική έτσι κουβέντα. Βεβαίως, σε ένα σκέλος έχει δίκιο. Δηλαδή, κουβεντιάζω εγώ με μια παρέα φίλων μου και κριτικάρω τον κύριο Φίλια και κάποιος το γράφει και το βγάζει στην τηλεόραση. Αλλά από την άλλη πλευρά, ένας υφυπουργός δεν μπορεί ούτε σε ιδιωτικές συνομιλίες. Ήταν σε κομματική πίτα. Ναι, αυτός λέει ότι έγινε σε φιλική κουβέντα. Καλά τώρα. Δεν ήταν επίσημη. Τον ακούσατε, ο δημοσιογράφο της. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι εξελίξεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Είμαστε μια ζωντανή εκπομπή. Μια ζωντανή εκπομπή που ξεκίνησε από τις 11:15 και είχαμε αυτή τη δυνατότητα εμείς να σας παρουσιάσουμε αυτές τις δραματικές εξελίξεις από στιγμή σε στιγμή ζωντανά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την υπόθεση Κόκκινη Προβιά. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε πάλι έτσι μια στροφή να πάμε στο δραματικό θέμα που έχει προκύψει σήμερα, τις πολιτικές εξελίξεις, αυτό το θρίλερ που ζούμε σήμερα το βράδυ, με την παρέτηση Μαρκογιαννάκη. Να ακούσουμε και πάλι τη Μαρία Σπυράκη, η οποία έχει να μας πει για κάποια δήλωση του κ. Ρουσόπουλου. Θέλω, πριν να είναι δυνατόν, να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο κ. Μαρκογιαννάκης υπέβαλε την παρέτησή του μετά από το γεγονός ότι δεν έγιναν δεκτές οι δικαιολογίες που προέβαλε προς το Μέγαρο Μαξίμου, ότι δηλαδή επρόκειτο για μια ιδιωτική συνομιλία που αφορούσε μόνο κομματικούς φίλους και κανέναν άλλον. Μάλιστα. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτό που ακούστηκε στον αέρα είναι προϊόν υποκλοπής. Είναι μάλιστα δηλαδή μια μαγνητοφώνηση που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Το ότι ο συγκεκριμένος φορέας του μηνύματος ήταν υφυπουργός δημόσιας τάξης και ότι το πρόσωπο το οποίο χαρακτήριζε ως αγράμματο είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είναι η αιτία που οδηγήθηκε σε αυτή την εξέλιξη. Ο κύριος Ρουσόπουλος, σε δήλωσή του, λέει: οφείλουμε όλοι σεβασμό στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της. Η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της διαχρονικά έχουν αποδείξει αυτόν τον σεβασμό. Με αφορμή την απόψινή δήλωση του εκπροσώπου της εξωματικής αντιπολίτευσης, να θυμίσω εδώ ότι ο κύριος Αθανασάκης ζήτησε την αποπομπή του κύριου Μαρκογιαννάκη, θέλω επίσης να δηλώσω ότι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα αυτό σε πλήστες περιπτώσεις στο παρελθόν καθίβριζε τη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Τώρα λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ δήθεν διαρριγνύει τα ημάτια του, γίνεται απλώς και ακόμη μια φορά συνώνυμο της υποκρισίας. Καταλαβαίνετε ότι το θερμόμετρο είναι πολύ ψηλά το πολιτικό, ναι, έστω και αν εδώ έξω από το Μαξίμου ρίχνει χιονόνερο. Και εσάβριον τα σπουδαία με την έννοια ότι αύριο είναι η κρίσιμη μέρα τη συζήτηση στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία την Σπυράκη και βεβαίως το να μετατίθεται το θέμα σε μια πολιτική διένεξη είναι, αν θέλετε, μια σωστή πολιτική κίνηση από τον κύριο Ρουσόπουλο, αλλά το θέμα μας δεν είναι εκεί τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ και τι έκανε το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα μας είναι ότι παραιτήθηκε ένα ακόμη στέλεχος της κυβέρνησης μετά από αυτή την πρωτοφανή, θα έλεγα, δήλωση σε βάρος του εισαγγελέα Αρείου Πάγου, του κυρίου Λινού. Πάντως, εγώ, εμείς ο χώρος μας. Είναι ένα έλλειμμα προσαρμογής στο μηντιακό περιβάλλον. Ακόμα. Όχι, δεν είναι μόνο το μηντιακό. Εμείς στο συνασπισμό φοβούμαστε ότι μπορεί η παρέτηση του Μαρκογιαννάκη να σημάνει μια όξυνση μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και για αποπροσανατολισμό και να αποκρυφτεί ή να αποκολουθεί το επίμαχο ζήτημα αν έγιναν ή δεν έγιναν οι απαγωγές των Πακιστανών. Γιατί είδαμε όλο αυτό το διάστημα
και μία στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι πλήρους αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και όχι διεκδίκησης άμεσης να έρθουν όλα στο φως της δημοσιότητας. Κυρίως σηκώθηκε αυτό το ζήτημα από το Συνασπισμό της Αριστεράς και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το θέμα είναι το εξής. Και είδαμε και τηλεφωνήματα του κυρίου Στρό, στον Γιώργο τον Παπανδρέου. Δεν είπα εγώ ότι στηρίζει το Πασόκ, αλλά σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τόσο μεγάλα ποσοστά. Υπάρχει επιτροπή αύριο. Τι σώνιεστε τώρα, ότι έχουμε φαινόμενο Μέρκελ στην Ελλάδα, κύριε Στρατούλη. 20 χρόνια ολόκληρα. Βεβαίως τώρα. Τι στηρίζει το Πασόκ. Εμοδότησε με πολύ. Αυτή είναι η κουβέντα μας. Εγώ είμαι εδώ εκπρόσωπος κόμματος της αριστεράς. Εγώ δεν είμαι καμιανού εκπρόσωπος. Εσείς δεν είσαι καμιανού εκπρόσωπος. Εγώ λέω τις απόψεις του κόμματός μου. Εγώ λέω ότι από τον Αύγουστο το κόμμα μου έκανε ερώτηση στη Βουλή για την απαγωγή των Πακιστανών. Ότι από τον Αύγουστο η κυβέρνηση εσείς και το Πασόκ έγραψαν χρόνια. Την αριστερά. Έγραψαν εσείς την αριστερά. Σα παρακαλώ τώρα. Εσείς είστε υπουργό του Πασόκ. Εμένα μου λέτε τώρα. Τώρα ξεφεύγετε εσείς από την ουσία. Αυτό είναι το που είναι η δικαιοσύνη να αποχωρήσει. Λέω λοιπόν, κύριε Παναγούλη, μην αποπροσανατολίσετε την κουβέντα. Δεν ξέρω ποιον θέλετε να καλύψετε. Από τον Αύγουστο η αριστερά με ερωτήσεις που έθεσε στη Βουλή ζήτησε έλεγχο για του Πακιστανού. Οι Πακιστανοί υπάρχουν, είναι άνθρωποι υπαρκτοί. Δώσανε συνέντευξη τύπου, κάνανε μηνύσεις, το καταγγέλουν. Κύριε Στρατούλη, σας άκουσα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην θέλουμε το θέμα. Είπατε τι έκανε ο συνασπισμός. Το ξέρουμε ότι το έκανε αυτό. Το 1990. Εδώ πέρα έχει ένα θέμα σοβαρό που σε εξήγησε. Ο ενιαίος συνασπισμός της αριστεράς είχε ζητήσει στη Βουλή από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, κύριε Χαρδαβέλα, σύσταση εξεταστικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την υπόθεση κόκκινη προβιά. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έκανε εξεταστική επιτροπή της Βουλής και δεν βγήκαν στο φως της δημοσιότητας τα πορίσματα. Δεν έγινε πολιτικός έλεγχος. Τι έγινε με την ιστορία της κόκκινης προβιάς. Έκανε κάποιες ελέγχους στο Πασόκ, ξύλωσε ή δεν ξύλωσε. Δεν ενημέρωσε πολιτικά τη Βουλή το τι έκανε τότε το Πασόκ. Ήρθε ο κύριος Βαρβιτσιώτης, λέει ότι ξύλωσε τα υπόλοιπα, ότι τα βρήκε αχρηστευμένα. Βγαίνει ο αξιωματικός των Λοκατζίδων και λέει: εγώ έκανα ελέγχους κάθε χρόνο, συντηρούνταν. Άρα αποκαλύπτεται πρώτο πολιτικό ψεύδος. Και για μας εξακολουθεί να παραμένει μέγιστο πολιτικό ζήτημα ότι στην Ελλάδα η ιστορία της κόκκινης προβιάς συγκαλύφθηκε και πολύ φοβούμαστε ότι και η ιστορία των Πακιστανών, που μπορεί να την ονομάσουμε μαύρη, μπλε, δεν ξέρω τι προβιά μπορούμε να την ονομάσουμε, πάει και αυτή και για συγκάλυψη. Μας. Και εμείς τουλάχιστον λοιπόν, σαν αριστερά και σαν συνασπισμός, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μην γίνει. Τελειά. Και το επόμενο Σάββατο χοντρένει το πράγμα, έχουμε και διαδήλωση έξω από την Αγγλική λοιπόν, Πρεσβεία. Λοιπόν, κύριε Στρατούλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε, σας παρακαλώ, στο τηλεφώνημα. Υπάρχει. Υπάρχει έφερος αξιωματικός ειδικών δυνάμεων που συμμετείχε σε αυτή την ιστορία. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Και εσάς και στους καλεσμένους σας. Και χρόνια σας πολλά. Επίσης. Το πιθανότερο είναι ότι με τον προηγούμενο υπηρετούσαμε μαζί, αλλά μάλλον σε διαφορετικές μοίρες. Εγώ έκανα τη θητεία μου στη δεύτερη μοίρα καταδρομών. Το πιθανότερο είναι ότι ο προλαβήσεων έκανε τη μοίρα. Τι κάνατε εσείς, πέστε μου. Στη μοίρα ή στη δεύτερη μοίρα, λέξη των ιστών. Στην πρώτη μοίρα είσαστε. Στη δεύτερη μοίρα της Νάουσας. Ωραία. Στη β' λοιπόν, μοίρα. Πάμε, τι κάνατε εσείς. Στη καταδρομών. Ναι. Το πιθανότερο είναι ότι ο ΔΕΑ που είχε επικοινωνήσει πριν μια σειρά μου και υπηρετούσε στη πέμπτη μοίρα καταδρομών. Ωραία, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, πες λοιπόν, τι κάνατε εσείς. Μια ανακρίβεια είναι ότι οι Κρήτες περίχαν λίγα πράγματα. Οι Κρήτες περίχαν πάρα πολλά, κυρίως οι Κρήτες που περίχαν πυρομαχικά. Και συγκεκριμένα Κρήτες οι οποίες περίχαν βλήματα όλμων, ήταν τεράστιες. Βλήματα όλμων. Ναι. Όχι, μήπως τα μπερδεύουμε. Μήπως μιλάμε για αποθήκες. Τι να μπερδεύουμε, δύο λεφτά, κύριε Θεοδωράκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άνθρωπος είναι αξιωματικός στον Λόγκνα, δεν μπορεί να λοιπόν, δεν φαντάζομαι. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, τα όπλα ήταν συγκεκριμένα. Μία είναι και Τόμψον. Ναι. Είχαμε χάσει πάρα πολλές κρύπτες. Εγώ έβγαλα πάνω από 170 κρύπτες στην θητεία μου, τις περισσότερες Δένα, Μπέλες και Αναξιπλάνη. Μάλιστα. Πότε έγινε αυτό? Δύο καλοκαίρια δουλέψαμε. Δουλεύαμε από Μάιο έως τέλη Σεπτεμβρίου του 1986 και του 1987. Μάλιστα. Επειδή ακριβώς ήταν μια πολύ καλή υπηρεσία για μας που ζητούσαν την απλά τη θητεία μας, γιατί ακολουθούσε άδεια μετά, ήταν ευρέως γνωστό σε όλη τη μοίρα. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή το ξέρουν πάνω από 3.000 Έλληνες. Έχουν δουλέψει δηλαδή για αυτές τις κρίσεις πάνω από 3.000 Έλληνες. Όσοι ζητούσαν τη θητεία τους στις ορεινές μοίρες καταδρομών. Και οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα το έμαθαν το 1990 που βγήκε η υπόθεση Γκλάντιο στην Ιταλία. Δύο λεφτά. Ξυλώνονταν εκατοντάδες κρίσεις. Και κανείς δεν έπρεπε να πάρει. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέει αυτό. Κύριε Χαρδαβέλα, να προσθέσω κάτι. Μόνο στην. Να σας δώσω δηλαδή τέσσερα σημεία.
μόνο στο σημείο εξαπλάταν φανού σκρά, πρέπει εγώ προσωπικά να έβγαλα πάνω από 120 κρύπτες. Μάλιστα. όπλα πολλά. 1100 ήσαν. Για το ρεσοκοπικό. Όπλα πολλά. Μ' ακούτε. Όπλα όχι τόσο πολλά όσο πυρομαχικά. Πυρομαχικά. Εσάς τι σας έλεγαν οι διοικητές σας? Τι όπλα ήταν αυτά, ποια δικαιολογία σας έδιναν όταν πηγαίνετε να τα βρείτε? Δεν χρειάζεται να μας πούν τίποτα, γιατί τα βλέπαμε. Γιατί τα βγάζαμε μέσα από το κερί όλα τα όπλα. Τι ήσαν αυτά, δεν ρωτήσατε, τι ακριβώς, ποιος τα είχε κρύψει? Ξέραμε, ξέραμε ότι σε περίπτωση επίθεση από το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα αντάρτηκα σώματα τα οποία θα αποτούνταν πάλι από εμάς, θα είχαν αυτόματα τον οπλισμό για να δημιουργήσουν στρατιωτικές ομάδες πάνω στα βουνά για να. Ρωτήστε κύριε Χαρδαβέλα, ηματισμό είχε μέσα. Ηματισμό είχε. Όχι, όχι, εγώ δεν βρήκα ηματισμό. Να ρωτήσω κάτι. Δεν υπήρχε. Ορίστε. Σε τι μέρη ήταν αυτές οι κρύπτες? Μπορούσε ένας πολίτης να τις βρει τυχαία μπροστά του κάποια στιγμή? Ναι, και η μεγαλύτερη υπόθεση η οποία κάνει το διαξωματική μας, γιατί τις περισσότερες κρύπτες που χάσαμε ήταν κρύπτες οι οποίες είχαν 45 μέσα. Μπορούσε όταν λέτε τις χάσατε, δεν βρήκατε τίποτα, ήταν άδειες. Βρουν αυτές τις κρύπτες τυχαία. Ήταν άδειες ή δεν τις βρίσκαμε. Δυο λεπτά. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βρήκατε άδειες κρύπτες? Περίπου μία στις πέντε. Μία στις πέντε ήταν άδειες. Που σημαίνει ότι κάποιοι πήραν τα όπλα αυτά και τα πολεμοφόρια και τα πυρομαχικά. Ήταν ή άδειες ή ο υπαίθριος αξιωματικός, ο οποίος όριζε τον τόπο μέσα από την πηξίδα και το σχεδιάγραμμα που είχε στα χέρια του, δεν μπορούσε να τη βρει. Μάλιστα. Ωστόσο μου λέτε ότι μία στις πέντε ήταν άδειες. Μία στις πέντε ή ήταν άδειες ή δεν βρίσκονταν. Ήταν δεν έβρισκε μία στις πέντε. Στις περιπτώσεις που είχε εναλλακτικές θέσεις. Το θέμα αυτό είναι τώρα. Πολλές εναλλακτικές θέσεις. Παρακαλώ, περιμένετε εδώ. Εάν υπήρχαν... Αυτοί που δεν βρίσκονταν, κύριε Χαρδαβέλα, ήταν... Ήταν κρύπτη η οποία περίχε μέσα 45. Μάλιστα. Ας αφήσουμε αυτές που δεν βρήκατε και ας πάμε αυτό σε αυτές. Αυτό είναι κατοικασία, διότι οι κρύπτες ήσαν ομάδος δημιουργίας λόχου, οι μεγαλύτερες. Άλλες ήσαν με κορμοξυλία, άλλες ήσαν με μπετόν. Κύριος Δόκιμος υπηρέτησε στις καταδρομές 12 μήνες, 20 μήνες. Έχω υπηρετήσει καταδρομές 20 κρίσιμο, χρόνια. Αυτό έτσι. Είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δεν μιλάμε για τις κρύπτες που δεν βρέθηκαν, για χι λόγους. Μιλάμε για τις κρύπτες που βρέθηκαν, αλλά ήταν άδειες από οπλισμό και από πυρομαχικά. Ερώτημα. Και 45. Πού πήγανε αυτά τα όπλα? Μα πώς επιβεβαιώνεται ότι ήταν 45? Διαφορηθήκατε κάτι? Μάθατε κάτι? Σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Ορίστε. Να, μιλήσω με τον υπεύθυνο κύριο, ο οποίος υπηρέτησε επί 20 χρόνια στο ελληνικό στρατό. Ναι. Στις ειδικές δυνάμεις, κύριε Δόκιμο. Στις ειδικές δυνάμεις. Οπότε έχουμε και μια. Πέστε μας τι έγιναν, εάν ξέρετε τα όπλα αυτά. Λοιπόν. Πώς είναι επιβεβαιωμένο ότι ήσαν 45 μέσα σε αυτές τις κρύπτες? Έτσι μας λέγανε οι τριάτσιροι και οι υπολοχαϊκοί, τους οποίους είχαμε ως αξιωματικούς στην εξαγωγή των κρυπτών. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δύο κατά σειρά κρύπτες, οι οποίες βρίσκονταν σε συγκεκριμένο σημείο πάνω από το μοναστήρι στον Αρχάγγελο, πάνω από ένα μοναστήρι εγκατελειμμένο στον Αρχάγγελο, και οι δύο είναι αδιανόητο. Ο συγκεκριμένος λοχαγός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος, είναι αδιανόητο. Θα ήταν από τους καλύτερους εξωματικούς των ειδικών δυνάμεων ακόμη και σήμερα να έχασε την κρύπτη. Οι κρύπτες ήταν συλλημμένες. Συλλημμένες από αρχαιοκαπήλους, από χρυσοθύρες, διαφόρους. Αρχαιοκαπήλους. Τι να κάνουν τα όπλα? Τι να κάνουν τα όπλα? Επιτρέψτε μου να διορθώσω, χρυσοθύρες. Είναι τα όπλα δεν τα κάνουν, τι είναι χρυσοθύρες? Χρυσοθύρες και τα πυρομαχικά. Ψάχνουν, κύριε Χαρδαβέλα, έχει γίνει μια επικάλυψη. Ψάχνουν τις κρύπτες του Δημοκρατικού Στρατού, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις κρύπτες αυτές της Κόκκινης Προβιάς, με διάφορα σχέδια, και έπεφταν επάνω σε κρύπτες με κορμοξυλία και παίρναν τα όπλα. Και έπαιρναν τα όπλα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε να πούμε μια διαδικασία που είναι. Γιατί να είναι χρυσοθύρες και να μην είναι κάποιοι που γνώριζαν? Για λεφτά. Να το δούμε σε γραμματική διατάξη. Αυτό που λέτε τώρα εσείς. Άκρος απόρριτα τα στοιχεία διασταυρούνται από τριμελή επιτροπή. Ο κάθε αξιωματικό. Κύριε Θεοδωρακίδη, ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και έπρεπε και τα τρία να. Λοιπόν, ακούστε αυτό. Κύριε Καρδαβέλα, μου επιτρέπετε. Δύο λεπτά. Περιμένετε. Κύριε Γρίβα, τον κύριο Γρίβα παρακαλώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, τον κύριο Γρίβα να μας πει δύο κουβέντες, διότι εδώ πέρα βγαίνει το εξής εκπληκτικό σήμερα. Ότι πολλές προφανώς από αυτές τις κρύπτες είχαν συλληφθεί, δεν ήταν άδειες.
Που σημαίνει. Κύριε Καρδαβέλα, που επιτρέπετε. Μισό λεπτό, θα σα ακούσω. Μισό λεπτό, σα παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε κουβέντα. Μιλάμε έτσι μόνο πράγματα. Που σημαίνει για μένα το εξή απλό. Ότι χιλιάδες όπλα έχουν διαχυθεί ανά την ελληνική επικράτεια. Χιλιάδες όπλα ενδεχομένως όχι. Άμα λέμε ένα στις πέντε ή μία στις δέκα και τα 1200 κρίτες. Αυτό είναι το προφανές και αναμφίβολο συμπέρασμα. Διότι η επιχείρηση Κόκκινη Προβιά δεν χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του υποτιθέμενου κομμουνιστικού κινδύνου, αλλά για την διαφοροποίηση κατά το δοκούν του εσωτερικού πολιτικού σκηνικού. Από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι ερευνητές, και έχω αφιερώσει πάνω από 10 χρόνια έρευνα σε αυτόν τον τομέα, εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το βιβλίο μου για την τρομοκρατία είναι το πρώτο βιβλίο για την επιχείρηση Κόκκινη Προβιά που δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα το 2001. Είναι το βιβλίο του διευθυντή ερευνητή, καθηγητή Γκάνσερ, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2005 και επιβεβαιώνει πλήρως το προηγούμενο. Και η έρευνά μου βεβαίως συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα βιβλίο για την ακροδεξιά τρομοκρατία στη μεταπολεμική Ευρώπη και προσκομίζω τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα από τις ερευνητικές επιτροπές του Ιταλικού Κοινοβουλίου, του Βελγίου και της Ελβετίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Και από τα ειδικότερα από τις ερευνητικές επιτροπές του Ιταλικού Κοινοβουλίου προκύπτει το γεγονός ότι σημαντικοί νεοφασίστες Έλληνες εφοδιάζονταν, εξοπλίζονταν δηλαδή από τις κρύπτες της Κόκκινης Προβιάς στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, δεν είναι υπόθεση. Και από αυτή την άποψη επίσης είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες τις οποίες έχω στη διάθεσή σας. Και ελπίζω ότι σε μια επόμενη εκπομπή θα βρίσκομαι εκεί και να μην έχω το πρόβλημα της επαναφοράς του ήχου. Θα σας προσκομίσω στοιχεία από τις ερευνητικές επιτροπές του Τελικού Κοινοβουλίου, τις πλήρες εκθέσεις δηλαδή, και όχι εικασίες, με βάση το οποίο ενοχοποιούνται πάνω από 50 στελέχη του ελληνικού νεοφασισμού για την εφαρμογή της στρατηγικής της έντασης τόσο στην Ελλάδα κατά την προδικτατορική περίοδο, αναφέρομαι στο Γοργοπόταμο, στο σαμποτάζ του Εύρου και στις βόμβες στην Αθήνα πριν από την περίοδο της δικτατορίας, όσο και στην στρατηγική της έντασης στην άκρο σηματηρή στην Ιταλία. Μάλιστα. Με συγκεκριμένα ονόματα πάνω από 50 Ελλήνων νεοφασιστών. Συγγνώμη κύριε Καρδαβέλα, θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω και κάποια πράγματα. Δύο λόγια παρακαλώ πολύ για να προχωρήσουμε. Για ένα χρυσοθύρα, θα ήταν εντελώς άχρηστο, ακόμη και χτυπούσε μια κρύπτη με μία. Αυτό λέω και εγώ. Είμαι Τόμψον. Θα του ήταν παντελώς άχρηστο όταν την άνοιγε και έβρισκε μέσα μία ή αν έβρισκε βλήματα. Όλο θα τον προκαλούσε. Αυτό λέω και εγώ. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για χρυσοθύρες που πήραν τα όπλα. Μιλάμε για κάποιους άλλους που πήραν τα όπλα. Το πιθανότερο. Και ποιοι είναι αυτοί που πήραν τα όπλα. Γιατί εκείνη η περιοχή, είναι γεμάτη από χρυσοθύρες οι οποίοι ψάχνουν χρυσό από τα χρόνια της τρομοκρατίας, από τα χρόνια του Ρεάμελα. Ναι, το κάναμε για εκπομπή πριν από μια εβδομάδα. Λοιπόν, αλλά ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο εγώ. Αλλά εμένα μου φαίνεται, δηλαδή πρωτοφανές, δύο λεπτά σας παρακαλώ, μου φαίνεται πρωτοφανές ένας χρυσοθύρας να μπαίνει σε μια σπηλιά μέσα και να φορτώνεται Τόμιγκαν και Τόμψον και να φεύγει να πούμε με ντουφέκια από μια σπηλιά μέσα φορτωμένος επειδή βρήκε εκεί πέρα μέσα τα όπλα. Μπορείτε να μας περιγράψετε μια κρύπτη πώς ήταν. Δεν ήρθαν σπηλιές. Τι ήταν. Ό,τι ήταν. Ήταν πάνω στο έδαφος. Κρύπτη εννοούμε, σκάβουμε, τοποθετούμε και ξανα. Φτιάζουμε το έδαφος. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αφήνουμε. Κύριε Καρδαβέλα, πέστε με. Μία απορία, αν μπορώ να μου λύσει ο συμπολίτης μου, ο κύριος Αγρίβας. Σε κατάσταση. Αυτά τοποθετήθηκαν, έχω την αίσθηση, από το 1961 στο 1963. Σε κατάσταση ψυχρού πολέμου. Με την Ελλάδα να έχει περάσει έναν εμφύλιο. Με μια Ελλάδα που το δημοκρατικό της κέντρο και η δημοκρατική της δεξιά υπερτερούσε. Γιατί θεωρεί τόσο κακό το γεγονός ότι τοποθετήθηκαν κάποια όπλα τα οποία σε περίπτωση που δεχόμασταν επίθεση από τους τότε εχθρούς μας. Το 86. Σε αντίθετο συνασπισμό, δηλαδή την Βουλγαρία και την Ιουγκοσλαβία, το λογικό κευνότητα δεν ήταν ότι έπρεπε να προνοήσει το ελληνικό κράτος ώστε να τα απαντήσω. Το 86, το 87, το 90. Ο κύριος που παρεμβαίνει δεν πάει την κεντρική ιδέα της δημιουργίας αυτού του σχέδιου. Για τον πάρα πολύ απλό λόγο, ναι, ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του Jim Donovan, αρχηγού, μπράβο, του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών, προκατόχου της CIA και πρώτου διευθυντή της CIA, ο κομμουνιστικός κίνδυνος για την Ευρώπη ουδέποτε υπήρξε,
αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καθυποταγεί πολιτικά η Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Ναι, αυτό λοιπόν, με κατά βάση αυτό το βίντεο που παίζει. Κατά συνέπεια, την απάντηση τη δίνει ο Ντόνοβαν, ναι, δεν τη δίνω εγώ. Έτσι, είναι πάρα πολύ απλή. Τη δίνει η ιδιαιτερότητα τη Ελλάδα. Επίσης, θα ήθελα εδώ να ξεκαθαρίσω. Μα τι δίνει η ιδιαιτερότητα τη Ελλάδα. Εδώ είστε στην Ελβετία. Δεν γνωρίζω ούτε εμφύλιο ούτε πόλεμο ούτε τίποτα είχαν. Είναι άλλο το θέμα. Μιλάτε όλοι μαζί όμως. Επίσης, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι το ζήτημα του status quo που προέκυψε από την Γιάλτα. Ναι. Ξεκαθαρίστηκε οριστικά αν ισχύει ή δεν ισχύει με τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, ναι, όπου δοκιμάστηκε η ισχύ από τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους. Και η ισχύ αυτή αποδείχτηκε ότι υφίσταται. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε καμία περίπτωση κομμουνιστικής επέμβασης στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Εντάξει, λοιπόν, δύο κουβέντες από τον κύριο Παναγούλη μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει. Από όλα αυτά που έχει ακούσει, να μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για να προχωρήσουμε μετά. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, οι στρατιωτικές δυνάμεις αυτές και οι πολιτικές, υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Είναι ξεκάθαρο ότι είχε υπογραφεί. Την είχε υπογράψει ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο στρατηγός, Παπάγος, που ήταν, ναι, πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ήταν κάτι άγνωστο. Ήταν απόρριτο όμως. Άρα με τη συμμετοχή της πολιτικής. Και παραμένει απόρριτη. Να σας πω κάτι τώρα για να πούμε. Για να πούμε κάτι που δεν πρέπει να το πούμε, αλλά θα το πούμε. Γιατί σήμερα ο ελληνικός στρατός δεν έχει κρύπτες. Και πάγουλια. Δεν έχει κρύπτες σήμερα ο ελληνικός στρατός. Δηλαδή πρέπει να το ξέρετε. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεν έχει σήμερα κρύπτες. Δηλαδή πρέπει να πούμε που είναι κρύπτες. Πρέπει να πούμε που είναι κρύπτες τώρα. Τότε το σύστημα της στρατός. Καλός ή κακός. Καλός ή κακός. Με τη ΣΥΑ. Καλός ή κακός. Υπάρχει ένα εδώ. Η στρατιωτική ηγεσία. Η ΣΥΑ είναι ανάλογη ΚΙΠ, είναι η ανάλογη Intelligence Service, είναι η ανάλογη Mossad κτλ. Να ολοκληρώσω. Υπέγραψε η στρατιωτική ισία, όπως θέλετε, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι με το Αμερικανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογράφει με τη ΣΥΑ συμφωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Υπέγραψε ο Παπάγος. Κύριε Βαρύνα, άραγε η Αμερικανική Βοήθεια διατήρησε και εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς μετά τον εμφυλιασμό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχουμε καταλάβει ότι εμείς και πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα η Ελλάδα, ότι είμαστε κάτω από την κυριαρχία των Αμερικανών και των Άγγλων. Γιατί σήμερα δεν είναι όλη η Ευρώπη, δεν σύρεται πίσω από το άρμα των Αμερικανών. Λοιπόν, δεν σύρεται πίσω, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σύρεται πίσω από το. Θα το πάμε άρμα τώρα σε ένα λεπτό, σα παρακαλώ. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ. Ένα λεπτό, θα μιλήσω όλοι μαζί. Υπάρχει πολιτική ένσταση. Οι κρύπτες ήταν για Έλληνες πολίτες, για εσωτερικό εχθρό. Άλλο αν έχει κρύπτες σήμερα ο στρατός για να υπερασπίσει την εθνική κυριαρχία. Όχι για εσωτερικό εχθρό. Και λοιπά, και λοιπά. Για εσωτερικό εχθρό ήταν για διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής κατάστασης της χώρας. Και πότε χιλιάδες παρακράτος είχατε στήσει. Πότε τις. Ποιοι είχατε, κύριε. Εσείς, γιατί ήταν μέσα. Ποιοι εσείς. Ποιοι έφεδροι αξιωματικοί, ενεργοί αξιωματικοί των καταδρομών. Στην ιεραρχία επικεφαλής ήταν. Δεν ήταν στο σύνομο ελληνικό κράτος. Σας παρακαλώ, κύριε Καρδαβέλα. Τι εσείς. Παραστρατός ήταν. Η πολιτική. Τι λέτε, κύριε Στρατούλη. Μα επικοινωνείτε, ξέρετε τι λέτε. Σας παρακαλώ, κύριε Καρδαβέλα. Εσείς είχατε στήσει. Αμφισβητεί τον ελληνικό στρατό. Αμφισβητεί τις πολιτικές κυβερνήσεις. Βεβαίως το ήξερα. Ποιος το ήξερε, η ΕΔΑ το ήξερε τη δεκαετία του 60. Μη με τρελαίνετε τώρα. Αν το ήξερε η ΕΔΑ. Τα γεγονότα που κάναν. Ποιοι τα είχατε, κύριε. Τι μου λες τώρα, ήξερε η ΕΔΑ ότι έχουν όπλα εναντίον της. Αντιλαμβανόσασταν το 60 τι γινόταν. Είχατε γεννηθεί το 60, κύριε Στρατούλη. Ήξερε η αριστερά. Λοιπόν, τι μου λέτε μετά, τώρα. Ιστορικά θα το δούμε το θέμα. Αλλά το εσείς και τα αποξιωτικά είναι αυτά που απαξιώνουν και το λόγο σας και τη στάση. Μιλάτε όλοι μαζί. Γι' αυτό το αριστερό κίνημα δεν αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Χίλιες κρίμα. Να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες στη διάρκεια της εκπομπής μας, από τηλεφωνήματα που γίνονται στους συνεργάτες μου. Πληροφορίες που θα τις αξιοποιήσουμε, κάποιες θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε ετοιμάσει βέβαια και ένα πολύ πλούσιο ρεπορταζιακό υλικό υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να ακούσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Κώστα Βαξεβάνη, που κάνει μια μεγάλη έρευνα για το θέμα αυτό.
Και από ό,τι μου έλεγε στο τηλέφωνο τώρα, μιλάγαμε για να τον ακούσετε κι εσείς, έχει να μας πει πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Σας πήρα τηλέφωνο γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα λέτε, είναι ακόμα χειρότερα. Mm-hmm. Πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το ξεκίνημα μιας έρευνας που κάνω και πριν από 2 μήνες ολοκλήρωσα τα γυρίσματα για μια ταινία ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο με τίτλο Μυστικό Στρατός Θυσίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Προσπαθεί να δημιουργηθεί η άποψη ότι επρόκειτο για ένα κομμάτι του ελληνικού στρατού. Σήμερα μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα, να διαβάσουμε και μερικά απόλυτα έγγραφα, θα ανατριχιάσετε σε λίγο. Και το λέω καθαρά ότι το κάνω για λόγους δικής μου προστασίας πια. Λοιπόν, δεν πρόκειται για ένα μυστικό στρατό που ήταν κομμάτι του ελληνικού στρατού. Απλώς ο βασικός κορμός ήταν κομμάτι απόλυτο του ελληνικού στρατού. Πρόκειται για ένα κομμάτι 7.500 στρατιωτών, στην πλειοψηφία τους πολιτών, οι οποίοι στρατολογούνταν με όρκο, εκπαιδεύονταν και στη συνέχεια αποτελούσαν έναν κορμό έτοιμο να δράσει. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, οι Άγγλοι ξεχώρισαν γύρω στα 10 άτομα στα οποία θα ανέθεταν την δημιουργία αυτού του στρατού. Τα εκπαίδευσαν λοιπόν στην Αγγλία. Ανάμεσα σε αυτούς θα σας πω δύο μόνο ονόματα, δεν θα δημοσιοποιήσω τα υπόλοιπα, τον κύριο Δροσογιάννη και τον Μακαρίτη τον Άτσινα. Τον μετέπειτα διοικητή της ΚΙΠ και δεξί χέρι του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και τον Μανώλη τον Ζαχαράκη. Πάλι διοικητή. Είναι και ο Μανώλης ο Ζαχαράκης. Έτσι. Επίσης διοικητής της ΚΙΠ και ο ρόλος του είναι σημαντικός σε δύο περιπτώσεις που θα περιγράψουμε. Με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, τον Γιώργο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν στην Αγγλία, επέστρεψαν στην Ελλάδα και δημιούργησαν τον πρώτο μυστικό στρατό με ένα και μοναδικό σκοπό. Κανένα εθνικό σκοπό. Έναν και μοναδικό σκοπό. Σχέδιο επέμβαση στην Αλβανία. Το 1947 είχαν αποτύχει οι Αμερικανοί να επέμβουν στην Αλβανία επειδή ο Κιμ Φίλμπι, ο διπλός πράκτορας των Άγγλων και της ΚΚΜΠ είχε προδώσει την απόπειρα επέμβαση στην Αλβανία και έτσι συνελήφθηκαν και σκοτώθηκαν όλοι οι αντιφρονούντες Αλβανοί που έπεσαν με τα αεροπλάνα κοντά στον Αυλώνα. Το εναλλακτικό σχέδιο λοιπόν... Έσπασε ο όρκος η οποία είσαι, Χαρδαβέλα. Τον ρόλο λοιπόν... Κώστα, ένα λεπτό, τι είπατε, έσπασε ο όρκος η οποία είσαι. Ναι. Τι εννοείτε. Η ομερτά. Είχα δώσει όρκο σιωπής, αυτό μα έλεγε προηγουμένως ο κ. Θεοδωρακίδης στο διάλειμμα, ότι πιστεύει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρωθυπουργός της χώρας, δεν γνώριζε το σχέδιο. Το ήξερε ο Δροσογιάννης. Αφήστε μου, θα δασμίζω πάρα πολλές απορίες. Κάνει εντύπωση ότι το 86 άρχισε το ξύλωμα. Όταν έρθει στην ιστορία στην Ιταλία. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι ιστορικό και καλά θα κάνουμε σκύψουμε στην ιστορία και αργότερα να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα. Βεβαίως. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι επέστρεψαν και επάντρωσαν το σχέδιο Α. Το σχέδιο Α προέβλεπε επέμβαση στην Αλβανία για την ανατροπή του καθεστώτος του Χότζα. Εκπαίδευσαν λοιπόν γύρω στους 800 αντιφρονούντες βορειοϋπηρώτες στην πλειοψηφία τους στον Όλυμπο. Η πρώτη κρύπτη και ο πρώτος κορμός του μυστικού πολέμου δημιουργήθηκε στην Ήπειρο, δεν θα σας πω πού, με επικεφαλής όμως και φροντιστή τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Μάλιστα. Στο αρχείο μητρώ των ανθρώπων που συμμετείχαν στην οργάνωση αυτή, ξαναλέω γύρω στα 7.500 άτομα, ο πρώτος στον κατάλογο ήταν πολίτης στην εποχή εκείνη, πρωθυπουργός Παπάγος. Ο δεύτερος στον κατάλογο, στο βιβλίο, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Το 1948, στις 18 Ιουνίου, η CIA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας παίρνουν την απόφαση ότι πρέπει οι ίδιοι να εκφωνήσουν ένα σχέδιο μυστικού πολέμου. Αυτό που ο συνομιλητής σας προηγουμένως, ο κ. Κλειάνθης Γκρίβας, ονόμασε για επιχείρηση Stay Behind, η οποία, το οποίο ήταν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με την ονομασία Gladio στην Ιταλία, Σβάρτ στην Ελβετία κλπ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ονομαζόταν κόκκινη προβιά. Το κόκκινη προβιά ήταν ο κωδικός του πυρηνικού πολέμου και επειδή το 1989 όταν αποκαλύφθηκε ένα τμήμα του σχεδίου, κάποιος υπουργός βγήκε και βιαστικά έδωσε τον κωδικό αυτό, μας κόλλησαν λοιπόν τον κωδικό αυτό. Αναλαμβάνουν λοιπόν το 1951 οι Αμερικάνοι, αλλά επισήμως το 1955 με τον Δόβα υπογράφεται η συνθήκη. Μάλιστα, το 1957 αποχωρούν από τη συνθήκη οι Άγγλοι. Άγγλους, τους Αμερικανούς. Και το 1957 αποχωρούν οι Άγγλοι. Δημιουργείται λοιπόν ένα τμήμα των ειδικών δυνάμεων μυστικών, διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων με κέντρο εκπαίδευση στον Ασπρόπυργο, το λεγόμενο Πικέμκ. Το μετέπειτα Πικέμκ. Μάλιστα. Γίνεται μια σύγχυση εδώ πέρα. Επειδή βγαίνουν διάφοροι άντρες στο ΛΟΚ και ο κύριος Θεοδωρακίδης και μιλάνε για διάφορες κρύπτες. Πήγαν δύο εδώ κρύπτες. Υπήρχαν οι κρύπτες ανορθόδοξου πολέμου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και σαν κάλυψη, και οι κρύπτες που δεν γνώριζε κανένας, που ήταν οι κρύπτες μυστικού πολέμου. Ποιο είναι το κομβικό σημείο λοιπόν.
και το οποίο είναι αυτό το οποίο απαντάει. Το σχέδιο Κοχλίας, κύριε Βαξεβάνη. Το σχέδιο Κοχλίας, κύριε Θεοδωρακή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ονομάζεται κόκκινη προβιά. Το σχέδιο Κοχλίας είναι ένα σχέδιο ανορθόδοξου και όχι μυστικού πολέμου. Ένα σχέδιο ανορθόδοξου πολέμου, γι' αυτό μιλάμε. Όχι, εμείς μιλάμε για μυστικό πολέμο. Δεν μιλάμε για τις κρύπτες που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά για να αντιμετωπίσουν μια εισβολή τουρκική. Μιλάμε για τις κρύπτες εκείνες που με το πρόσχημα εισβολής από βορρά δημιουργήθηκαν για να ελέγχουν πολιτικά την Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό το θέμα. Πώς έλεγξαν λοιπόν τώρα πολιτικά στην Ελλάδα, πάμε στην ουσία. Αυτή η ομάδα λοιπόν επιστρέφει στην Ελλάδα και κάνει τον πρώτο πυρήνα. Ο πρώτος πυρήνας δημιουργεί με ανθρώπους που φτάνουν από τη Μέση Ανατολή τον ιδέα. Και εδώ ξεκινούν όλα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι υπηρετούν στη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων είναι άνθρωποι τους οποίους βλέπουμε στον ιδέα, αργότερα στην ΕΕΠ και σε δεκάδες ανώμαλες καταστάσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Θα αναφέρω μόνο χαρακτηριστικά τη Βία Κενοθία το 1961. Θα αναφέρω ότι ο άνθρωπος ο οποίος την εκπόνησε ήταν ο Νάτσινας, εκπαιδευτής και από Άγγλους και από Αμερικανούς. Έχω ένα κατάλογο 50 ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν από Άγγλους και Αμερικανούς μέχρι το 1966. Από το 66 και μετά δεν χρειάζονταν τόσο πολύ να εκπαιδεύονται, είχαν τη Χούντα στα χέρια τους. Βεβαίως. Άνθρωποι οποίοι ενεπλέκησαν σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν. Να τις πούμε. Πρώτα και κύρια το Κυπριακό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν βασικό καθοριστικό ρόλο στο Κυπριακό και σε πολιτικές δολοφονίες της εποχής εκείνης, συμπεριλαμβανομένου και του Γιορκάτζη. Σημειωτέω ότι αντίστοιχο δίκτυο ελεγχόμενο από το ελληνικό δίκτυο υπήρχε και στην Κύπρο υπό τον Γιορκάτζη, ο οποίος αργότερα δολοφονήθηκε όταν κάποιοι υπέθεσαν ότι θα άνοιγε το στόμα του. Το αντίστοιχο τουρκο-κυπριακό δίκτυο ήταν υπό τον Ραούλ Ντεκτάς. Στην κρίσιμη λοιπόν περίοδο των κυπριακών επεισοδίων τι έχουμε. Τα δύο δίκτυα δημιουργούν προβοκάτσιες και εμπλέκουν τις δύο πλευρές ακόμα και σε πόλεμο. Όπως έγινε το 1964 ή όπως έγινε το 1973. Μάλιστα. Και το 1974. Λοιπόν, πού αλλού έχουμε λοιπόν εμπλοκή. Έχουμε εμπλοκή, είπαμε στη Βία Κενοθία. Έχουμε εμπλοκή στην προβοκάτσια στο Χοργοπόταμο το 1964. 14 νεκροί. Από το 1963 ομάδα, η ειδική ομάδα κάνει άσκηση με τους Αμερικανούς στο σημείο του Γοργοποτάμου, τοποθετεί μάρκες, υπάρχει μάλιστα την εποχή εκεί και ένα επεισόδιο μεταξύ του κυρίου Ζαχαράκη και των Αμερικανών που φτάνει στο σημείο ο Ζαχαράκης, διοικητής τότε του ειδικού μυστικού στρατού, αντιπαρατείνεται με τους Αμερικάνους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται την εποχή εκείνη τραβάνε το σκηνή. Και το σκηνή που τραβάνε δεν είναι τίποτα άλλο το σχέδιά τους να ανατινάξουν τον Γοργοπόταμο. Δεν το κάνουν το 63, το κάνουν το 1964. Την επόμενη χρονιά λοιπόν. Δύο πράκτορες Αμερικάνοι συλλαμβάνονται και απελάβονται κακή κακός την ίδια χρονιά. Έχουμε επίσης εμπλοκή σαφώς τα πραξικοπήματα. Όχι με την έννοια του πλήρου σχεδιασμού, διότι δεν χρειάζονταν πλήρης σχεδιασμός. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό που λέμε δίκτυο ήταν αναπτυγμένοι στον ελληνικό στρατό και μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα όχι να πάρουν το μήνυμα, να οσφριστούν τις πολιτικές κινήσεις. Έχω όμως σαφείς αποδείξεις ότι το πραξικόπημα Ιωαννίδη σχεδιάστηκε στο μικρό δωματιάκι του ΙΕΦΑ, το οποίο ήταν απομονωμένο και στο οποίο έτραβε η διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων, ότι σχεδιάστηκε εκεί και γράφτηκε μάλιστα, θα το παρακολουθείτε στην ταινία φέτος, και γράφτηκε μάλιστα η εξαγγελία του Ιωαννίδη της επόμενης ημέρας. Έχουμε εμπλοκή σαφώς με νεοφασίστες, έχουμε σαφώς εμπλοκή με τις βομβιστικές της δεκαετίας του 70 στην Αθήνα και θα μας διαβάσω από τα απόρριτα έγγραφα μερικά πράγματα. Καταρχήν οι άνθρωποι οι οποίοι το 1989 κατέθεσαν, υποτυπωδώς βέβαια, στον κύριο Σούδια για την υπόθεση, ερωτώνται τι σχέση έχουνε. Δεν το ρωτάω εγώ αυτό, το ρώτησε ο ανακριτής στην εποχή εκείνη. Τι σχέση είχε το δίκτυο με τον Γοργοπόταμο, με την έκρηξη στο ξενοδοχείο Πλουτίν στη Θράκη, με την έκρηξη της βόμβας στη Μυτιλίνη, στο Δημοτικό Θέατρο και τον Παυλή, και βεβαίως με το πραξικόπημα. Θα μου διαβάσω λοιπόν τώρα δύο έγγραφα, τα δίνω για πρώτη φορά στη δημοσιότητα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τους και αποτελούν έγγραφα ντροπής για την ελληνική ιστορία και βέβαια για τον ελληνικό στρατό. Έγγραφο πρώτο. Γραφείο τρίτο. 15 του 1966, σύσκεψη. Πρόεδρος αντιστεγματάκης Δροσογιάννης Αντώνης, Διευθυντής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων. Μέλη, Max K. Elwood, Cowan Benny, Erwin Stone.
πράκτορες της ΣΥΑ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έλεγχαν τον ελληνικό στρατό και πολύ περισσότερο το ειδικό τμήμα του ελληνικού στρατού μέσα από ένα δωματιάκι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σχεδιάζουν λοιπόν κοινή άσκηση με πτώση αλεξοδιστών στην Κρήτη στις 15 Αυγούστου. Να διαβάσω άλλο έγγραφο να αντριχιάσετε. Θέμα πρακτικών σκέψεων του Τάκτης Μαρίου, Μαρτίου 1934, άκρος απόλυτον. Χώρος συσκέψεως γραφείου διοικητού ΔΕ. Μετέχονται της συσκέψεως. Σουραβλάς Ιωάννης διοικητής ΔΕ. Δεν αναφέρω τους άλλους Έλληνες αξιωματικούς. Αναφέρω όμως τους δύο πράκτορες της ΣΥΑ, Colonel Randall William και Mr. Cowan Benny. Ποιο είναι το αντικείμενο της συσκέψεως, θα διαβάσω μόνο την τελευταία παράγραφο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα εκτός πλην των συσκευών δολοφονίας, δια τας οποίας θα εξετάσουν εάν είναι δυνατόν να αποκριβούν από τώρα οι σκρίπτες ή να δοθούν εις τους πράκτορας κατά το χρόνο της δράσεως. Συσκευών δολοφονίας. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σχέση έχει το δίκτυο με πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα. Ξέχασα βεβαίως τη δολοφονία του Λαμπράκη. Και του Πολκ. Όχι, η δολοφονία του Πολκ από μένα τουλάχιστον ιστορικά, αν μπορεί κάποιος να το αποδείξει, καλό θα είναι. Σας μιλάω για τα πράγματα που έχω αποδείξει όχι απλώς δημοσιογραφικά αλλά ιστορικά, μέσα από 85 συνεντεύξεις σε 5 χώρες της Ευρώπης και σας μιλάω για το απόλυτο αρχείο της υπηρεσίας αυτής, μέρος του οποίου έχω, παρότι αυτοί οι οποίοι εφησυχάζουν μέχρι στιγμής πιστεύουν ότι έχει καεί ανάμεσα στο 1989 και το 1990. Μιλάμε λοιπόν για τις βόμβες τις τρομοκρατικές, έχει ένα ενδιαφέρον. Θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα, και κάτι που είπες πριν ξεκινήσεις αυτά τα συγκλονιστικές αποκαλύψεις που πραγματικά εμάς μας έχουν εδώ πέρα αφήσει έκπληκτους. Είπες ότι το κάνω και για την προσωπική μου ασφάλεια για πρώτη φορά να βγω και να μιλήσω για τα θέματα αυτά. Τι εννοείς? Εννοώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο με την έννοια που και εσύ καταλαβαίνεις είναι όχι μόνο δύσκολο αλλά είναι και εν ενεργεία. Δεν σου κρύβω και θα ακουστεί και αυτό στην ταινία ότι ένας από τους ανθρώπους αυτούς μ' απείλησε ότι τα πράγματα αυτά τα οποία σκαλίζεις θα βρεις στον πελά σου. Δεν σε, η συγκεκριμένη του φράση είναι δεν σε έχω ούτε για ζωή ούτε για θάνατο. Δεν κοστίζεις τίποτα για μένα. Πολλοί λοιπόν από τους ανθρώπους αυτούς στάθηκαν και στέκονται δίπλα στην πολιτική ηγεσία όλων των κομμάτων. Πριν από μερικά χρόνια, επειδή έχουμε την εντύπωση ότι αυτό όλο έχει να κάνει με αυτό που λέμε ακρεφνή δεξιά, πριν από μερικά χρόνια, το 1989, όταν άρχισε να αποκαλείται το δίκτυο στη Θεσσαλονίκη, 10 μέλη του ΠΑΣΟΚ πήραν χαρτάκια, δεν θα πω τώρα από ποιον, θα το δούμε όμως και αυτό στην ταινία, από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσουν οικειοθελώς από το ΠΑΣΟΚ, μην τυχόν και οι αποκαλύψεις φτάσουν μέχρι αυτούς. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα μόρφωμα το οποίο απευθύνονταν σε πολιτικά κόμματα, αλλά σε αυτούς που ήδη βάφτιζαν εθνικόφρονες. Και η εθνικοφροσύνη είχε συγκεκριμένο μέτρο. Πώς γινόταν οι στρατολογίες λοιπόν? Οι Αμερικανόδουλους. Πώς γινόταν οι στρατολογίες? Πήγαινε κάποιος συνήθως από αυτούς οι οποίοι ήταν ενταγμένοι και ορκισμένοι. Δεν έχω μπροστά μου τον όρκο, να σας διαβάσω τον όρκο τον οποίο έδιναν. Ήταν αντίστοιχος του όρκου του ΙΔΕΑ. Πήγαιναν λοιπόν και πρότειναν μετά από έρευνα που έκαναν κάποιον για να ενταχθεί στο δίκτυο. Μιλάμε τώρα για πολίτες. Τον πλησίαζαν, του έκαναν πρόταση, ο ίδιος δεχόταν, υπέγραφε το χαρτί, περνούσε μια περίοδος που η εθνικοφροσύνη του και η λειτουργία του ελεγχόταν όχι μόνο από το συγκεκριμένο δίκτυο αλλά και από την CIA. Έχουν βρεθεί για παράδειγμα έγγραφα στα οποία η CIA μετά από έρευνα που έκανε απεφάνθη ότι ο Τάδε δεν πρέπει να ανοίξει στο δίκτυο. Και όλα αυτά για τα ελληνικά πράγματα, έτσι. Έμπαιναν λοιπόν, εκπαιδεύονταν επί δύο μήνες στο Πικέμπ, στον Ασπρόπυργο, σε δολιοφθορές, σε ασυρμάτους, σε παρακολουθήσεις και σε χρήση όπλων. Και αυτοί οι άνθρωποι, μην τους φανταστείτε τίποτα ανθρώπους τρία μέτρα με κάτι δόντια να, ήταν απλοί άνθρωποι, έτυχε να μιλήσω με έναν από αυτούς που ήταν ο καθεντής του χωριού μου, για καλά. Αλλά έτυχε να υπηρετούν όλοι στα ΤΕΑ. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ότι τα ΤΕΑ ήταν χώρο στρατολογίας, ήταν. Αλλά όσοι ανήκαν στα ΤΕΑ δεν ήταν μέλη του δικτύου. Μιλάμε δηλαδή για ένα εκτεταμένο παρακράτος, από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε για ένα κανονικό παρακράτος, πολύ ισχυρότερο. Κρίσιμο ερώτημα, Κώστα Βαξεβάνη, που έχει κάνει αυτή τη μεγάλη έρευνα στις 5 χώρες που μου λες και λοιπά και ετοιμάζει την ταινία αυτή. Σήμερα, τι υπόλοιπο, αν υπάρχει, υπάρχει από όλη αυτή τη φοβερή ιστορία που ακούγαμε λίγο πριν? Εγώ θα σου απαντήσω για τις ερωτήσεις. Σε όλα τα κράτη μετά την πάρα 30-40 ετών ανοίγουν τα αρχεία. Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης που εντοπίστηκε το δίκτυο, παραδόθηκαν όμπλα στη δημοσιότητα και ερευνήθηκαν από εισαγγελικές αρχές,
όχι στρατιωτικές, η δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν έχει να γίνει. Και πιστεύω ότι το ένα από όλα αυτά είναι γιατί θα ανακαλύπταμε ότι πρόκειται για το σύνολο σχεδόν της ηγεσίας του ελληνικού στρατού και ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών της Ελλάδας, για ένα μεγάλο μέρος των αρχηγών εκκλησιαστικών οργανώσεων, της εκκλησίας της ίδιας, πολιτιστικών οργανώσεων και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Και το δεύτερο είναι γιατί σαφώς πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς είναι κατά κάποιο τρόπο ακόμα εν χρήση. Κώστα, μια ερώτηση. Όπως καταντήθηκε, κύριε Καρδαβέλα, καταντήθηκε και με ακούει ο Κώστας ο Βαρβαρβάνης. Μια ερώτηση θα κάνω. Μισό λεπτό κι εγώ. Καταντήθηκε, οι κρύπτες του Δημοκρατικού Στρατού ακόμα δεν έχουν δοθεί, ούτε έχουν εμφανιστεί, ούτε το κουκουέ έχει δώσει αρχεία. Μισό λεπτό, κύριε Καρδαβέλα. Για την ιστορία, κύριε Καρδαβέλα. Κοιτάξτε, σε αυτά τα πράγματα. Για την ιστορία, δεν με ενδιαφέρει ούτε να υπερασπιστώ τις κρύπτες του Δημοκρατικού Στρατού, ούτε τίποτα. Με ενδιαφέρει, είμαι δημοσιογράφος, ερευνητής. Και εγώ για την ιστορία, έρευνα. Λέω λοιπόν ότι η έρευνα μου δεν έχει να κάνει με τον εμφύλιο, ξεκινάει μετά τον εμφύλιο για το πώς οργανώθηκε το παρακράτος. Οι μυστικοί στρατοί υπήρχαν σαφώς σχέδια των Σοβιετικών, το σχέδιο της ΚΚΜΠ και της ΣΤΑΖΙ, το σχέδιο Γλάρος, το οποίο έχει να κάνει με την Ελλάδα, με τη δραστηριότητα πολιτικών κλπ. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα παρακράτος. Έτσι. Μιλάμε για έναν παράνομο μηχανισμό. Ναι, ο Στέλιος Σοβρέσκα, Κώστα, μια ερώτηση. Μίλησες πριν για την έκρηξη στο Πλωτίνι και την έκρηξη που σκοτώθηκε και ο Παυλής. Εκεί τι υπάρχει απάντηση στο πόρισμα που είπε λίγο πριν, τι λένε, ήταν δουλειά της κόκκινης προβιάς. Ναι, αυτό το ρωτάνε οι ανακριτές. Οι ανακριτές είναι που ψηλιάζουν εμένα δημοσιογραφικά και λέω τι έχει γίνει. Στην μεν υπόθεση Παυλή υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Στη δε υπόθεση Πλωτίνη, ενώ είχε βγει το πόρισμα ότι πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό κλπ. Πριν από μερικούς μήνες μόλις, μετά από τόσα χρόνια, εκδικάστηκε η υπόθεση και απεφάνθησαν, παρότι υπήρχε έκθεση με την περιγραφή της εκρηκτικής ύλης από τους πυροτεχνουργούς του ελληνικού στρατού, απεφάνθησαν ότι δεν πρόκειται για βόμβα. Δηλαδή, πώς κατασκευάζαν αριστερή τρομοκρατία, έτσι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Πότε θα βγει η ταινία? Καλό λεγόμενο των πραγμάτων, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε τελειώσει το μοντάζ. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία. Να τον ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Μπαξεβάνη. Όχι, να πάμε παρακάτω. Όχι, είναι σημαντικό. Κώστα, ο Στρατούλης είμαι. Γιατί το Πασόκ άρχισε να ξυλώνει τις κρύπτες το 1986? Τα πέντε προηγούμενα χρόνια ακούει, δεν ήξεραν. Η ιστορία με τις κρύπτες πώς έγινε. Βγαίνει ο Ανδρεώτης το 1989 και δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα 662 πυρήνων, ανθρώπων πυρήνων, οι οποίοι ανήκαν στην Γκλάντιο. Σημειωτών ότι η Γκλάντιο περιστοιχιζόταν από την B2 τη μασονική στο Α και από αυτούς που αργότερα αποτέλεσαν τη νέα τάξη των ακροφασιστών. Στην Ελλάδα λοιπόν, όταν αποκαλύφθηκε αυτό, ερωτήθηκε ο Παπανδρέου και είπε ότι εμείς την έχουμε εξαρθρώσει. Τι είχε γίνει? Όταν ανέλαβε ο διοικητής του ειδικού τμήματος στρατού, ο Λαβρεντάκης, ο κύριος Λαβρεντάκης, θεώρησε ότι πρέπει να ενημερώσει τον κύριο Κουρή, τον υφυπουργό άμυνας στην εποχή εκείνη, για το τι θα γίνει με τα συγκεκριμένα σχέδια. Εκτός τα σχέδια πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και λίρες, καθώς επίσης και ΛΕΚ. Υπήρχαν και ασύρματοι, πάει λοιπόν στον Κουρί και λέει τι θα γίνει με το σχέδιο. Όχι, τους ασύρματους, κύριε Βαξεβάνη, τους κρατούσαν τα άτομα, δεν ήσαν μέσα. Όχι, θα σας πω τι γινόταν με τους ασύρματους. Ενημερώνει λοιπόν τον κύριο Κουρί, ο κύριος Κουρίς. Το 84 υπήρξε μια κίνηση, δεν θα έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κουρίς λοιπόν ενημερώνει τον κύριο Χαραλαμπόπουλο και όλοι μαζί πάνε στον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, ο οποίος φοβόταν πολλά και διάφορα, όχι σε σχέση με το παρακράτος μόνο, αλλά ότι μπορεί να κατηγορηθεί και πολιτικά, έτσι, δίνει την εντολή να ξυλωθούν. Να ξυλωθούν οι κρύπτες. Οι ασύρματοι, η μονάδα ασύρματων βρισκόταν στο Πικέμπ, στην Κρήτη, στην Αμερικάνικη βάση και μία μονάδα βρισκόταν στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Αυτοί λοιπόν οι ασύρματα, ήταν ειδικοί ασύρματοι, όταν ξυλώθηκαν για παράδειγμα, δεν μπορούσαν να έχουν χρήση στο ελληνικό στρατό. Είχαν εκτός από ένα διπλό σύστημα κρυπτογράφησης, είχαν και την ικανότητα να μεταδίδουν 800 λέξεις μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός που ανείχνευε το σήμα, ο αντίπαλος, και θα μπορούσε ακόμα και να το αποκρυπτογραφήσει με κάποιο τρόπο, δεν μπορούσε να ξέρει την ταχύτητα μετάδοσης. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτό. Σε 10 δευτερολέπτου. Μια ερώτηση μόνο. Θα σας ενδιαφέρει λοιπόν, πολύ. Μπορώ, κύριε Μπαξεβάνη, να τελειώσουμε. Κύριε Μπαξεβάνη, τελειώνω άμεσα. Κύριε Μπαξεβάνη, λέω το εξής. Νομίζετε ότι αυτό όλο το πλέγμα είχε διαβρώσει κομμάτι της 17 Νοέμβρη ή όχι? Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μάλιστα.
Και δυστυχώς αυτό, κύριε Φίλια, δεν μπορεί να απαντήσει ούτε ο κοινός μας φίλος, ο κ. Καρούσος. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Βαξιμάνη. Καλή σας νύχτα. Πολλά για σας. Πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική μαρτυρία από τον πολύ καλό συνάδελφο τον Κώστα Βαξιμάνη, που είναι φανερό ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και βεβαίως τα στοιχεία του ήταν συνταρακτικά, διότι μιλάμε ότι, όπως είπε, ότι πολλοί από τους στυλοβάτες αυτού του σχεδίου υπάρχουν ενεργεία και σήμερα. Και είναι αυτό που από την αρχή λέω, καθαρά από δημοσιογραφικό ένστικτο, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία να παραθέσω, καθαρά από δημοσιογραφικό ένστικτο λέω ότι αυτή η ιστορία δεν μπορεί να έκλεισε ούτε το 1987 ούτε το 1990. Και αυτό ακριβώς λέει και ο κύριος Σίμψον, ο Αμερικανός καθηγητής. Αλλά πριν ακούσουμε τον κύριο Σίμψον σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη, θέλω να πάμε να ακούσουμε τον πρώην διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας επί εποχής Τσοχατζόπουλου, τον κύριο Χωραφά, τι μας λέει για το θέμα αυτό. Σύλλομα της κόκκινης προβιάσης ξεκινάει το 85. Ξεκινάει το 85. Από ποιον και με τυχαίο γεγονός ή υπήρχε μια έτσι προσπάθεια συγκεκριμένη? Νομίζω ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός το οποίο συνέβη πάνω στη Μακεδονία και ο τότε διοικητής του πρώτου σώματος στρατού, ο Μαθιουδάκης, το ανέφερε στο επιτελείο. Ξεκίνησε βρέθηκε μια κρύπτη. Στην πραγματικότητα, αν θυμάμαι καλά, βρεθήκανε τέσσερις κρύπτες στις τέσσερις γωνίες μιας απομονωμένης εκκλησίας. Ξεκίνησε από εκεί και πέρα το ξύλωμα, θα λέγαμε, του δικτύου. Τα όπλα και τα χρήματα μαζεύτηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μπήκαν τότε σε έναν ειδικό χώρο, ο οποίος κρατήθηκαν εκεί πέρα σε αυτό το χώρο για κάμποσα χρόνια. Μετά δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι το εξής, ότι η δεύτερη διάσταση του Γκλάντιο αφορούσε πάντα παρακρατικές οργανώσεις. Οι παρακρατικές οργανώσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν από το στρατό. Ο στρατός χρησιμοποίησε τα ΛΟΚ και χρησιμοποίησε και τα λεγόμενα δεύτερα επιτελικά γραφεία, που είναι τα γραφεία εσωτερικής ασφάλειας στρατεύματος, αλλά ο χειρισμός παρακρατικών οργανώσεων στην ουσία γίνεται έξω από το στράτευμα. Εκεί λοιπόν εμπλέκονται οι μυστικές οργανώσεις ελληνικές, η ΚΥΠΕ, η οποία ιδρύεται από τον Παπάγο και είναι στην ουσία η μυστική οργάνωση του ίδιου του αρχιστρατήγου τότε Παπάγου. Και από το 1953 και μετά με το ονομάζεται σε ΚΥΠ και περιέχεται στην αρμοδιότητα του τότε Υπουργείου Προεδρίας. Προφανώς υπήρξε μία στενή σχέση ανάμεσα στην ΚΥΠ και σε αυτούς οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα της κόκκινης προβιάς, γιατί εδώ πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε ότι δεν ήταν όλοι οι λοκατζίδες ή οι αξιωματικοί εμπλεκόμενοι σε αυτό, ήταν ορισμένοι. Επιλεγμένοι. Ήταν επιλεγμένοι. Έχω δε την εντύπωση ότι τα σχέδια εκείνης εποχής προέβλεπαν περίπου 1.200 ενεργούς σε περίοδο ειρήνης, οι οποίοι σε περίοδο πολέμου θα έπρεπε να φτάνουν περίπου στις 3.500. Μάλιστα. Τώρα, εσείς έχοντας μια θεσμική θέση στο Υπουργείο Άμυνας επί εποχής κυβερνήσεων Παπανδρέου, είχαν έρθει πληροφορίες τότε στο Υπουργείο Άμυνας για την ύπαρξη ενός εκτεταμένου σχεδίου σε όλη την Ελλάδα του λεγόμενου σχεδίου κόκκινη προβιά? Οι πληροφορίες αυτές υπήρξαν στη δεκαετία του 80, από τα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 80 και μετά, επειδή όμως αποδιαρθρώθηκε πολύ γρήγορα τότε αυτή η υποδομή η οποία υπήρχε, δεν έδωσε κανείς πλέον από εκεί και πέρα ιδιαίτερη σημασία. Πιστεύω ότι αν θέλει κάποιος να ελέγξει το πού είναι σήμερα τα πράγματα, πρέπει να πάει σε άλλες κατευθύνσεις από ότι σε αυτό που ήταν παραδοσιακά το Γκλάντιο. Νομίζετε ότι συνεχίζεται μια τέτοιου είδους δραστηριότητα με άλλη μορφή? Όχι με το κρύψιμο όπλων και χρημάτων, αλλά μια άλλη μορφή. Και το λέω αυτό γιατί τα τελευταία γεγονότα που ζούμε και στην Ελλάδα, απαγωγές των Πακιστανών με ξένους πράκτορες, διείδηση πρακτώνων στην ΚΥΠ κλπ. Δίνει αυτή την εικόνα. Έχουμε μια κόκκινη προβιά, αλλά όχι όπως ήταν το 50, το 55. Νομίζω, κύριε Χαρδαβέλα, πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Να διαχωρίσουμε τις χώρες, θα λέγαμε, του δυτικού κόσμου και τις υπόλοιπες χώρες. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Οι Αμερικανοί εδώ και αρκετό καιρό έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης εντός εισαγωγικών της δημοκρατίας με τα λεγόμενα βελούδινα πραξικοπήματα. Είναι αυτό το οποίο είδαμε στη Γιουγκοσλαβία, στην Ουκρανία, στην Γεωργία. Επίσης, αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία,
στη Βενεζουέλα, στην Μπούρμα και σε διάφορες άλλες χώρες. Αυτό γίνεται κυρίως μέσα από τις λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν ισχυρά κέντρα χρηματοδότησης στις ΗΠΑ και επίσης υπάρχουν ισχυρά συντονιστικά κέντρα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα σας έλεγα, δε, και είναι και κάπως κωμικό. Ένα από τα κυριότερα αυτά κέντρα είναι το κέντρο Αλβέρτο Αϊνστάιν. Mm-hmm. Το κέντρο Αλβέρτο Αϊνστάιν ήταν ένα κέντρο μη βίας. Το έκανε ένας καθηγητής του Χάρβαρντ, ο Τζιν Σάρπ, ο οποίος όταν ζούσε ακόμα Αϊνστάιν, του έστειλε τις απόψεις του που ήταν κοντά στις απόψεις του Γκάντι για μη χρήση βίας. Ο Αϊνστάιν ενθουσιάστηκε από αυτό, τον περιέβαλε με μια εκτίμηση. Αυτός έκανε το Ινστιτούτο Αϊνστάιν, το οποίο βεβαίως από ένα σημείο και πέρα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της CIA και αυτή τη στιγμή εφαρμόζει σε όλο τον κόσμο προγράμματα ανατροπής καθεστώτων. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι, θα λέγαμε, ο δυτικός κόσμος. Εδώ τα πράγματα εμπλέκονται γύρω από τον νέο εχθρό ο οποίος υπάρχει σήμερα, που είναι η τρομοκρατία. Είναι σαφές ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μεθόδους μεθόδους έντασης που λέγαμε και την εποχή του Γκλάντιο, για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν το δυτικό ακροατήριο στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Πέρα όμως από αυτές τις μεθόδους έχουμε και κάποιες ενδείξεις προσώπων ή καταστάσεων που αφορούσαν το παλιό Γκλάντιο και μπλέκονται τώρα σε αυτές τις ιστορίες. Ένα από αυτά που μου λέτε μου ήρθε στο μυαλό είναι ο Μάικ Λεντίν, ένας πρώην σύμβουλος του στρατηγού Αλεξάντερ Χέιγκ. Βεβαίως, είναι ο Λεντίν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ιδρύσει το κέντρο αποκατάστασης δημοκρατίας στο Ιράν, για το Ιράν, θεωρεί ότι πρέπει να πάμε στο Ιράν, ο οποίος έχει συμμετάσχει κατά καιρούς και στο παραδοσιακό Γκλάντιο και στο σκάνδαλο των Κόντρας με το Ιράν και στο λεγόμενο Billy Gate όταν προσπαθούσαν να πλησιάσουν τον αδερφό του Καντάφη, σε διάφορες τέτοιες επιχειρήσεις. Τρύπαμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα να σας πω ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις υπάρχει αυτή η συγκλονιστική συνέντευξη με τον καθηγητή Σίμψον του Πανεπιστημίου Μέριλαντ στην Ουάσιγκτον, ένας άνθρωπος με κίνδυνο της ζωής του προσπάθησε να βγάλει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το σχέδιο αυτό των Αμερικανών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά είμαστε και πάλι κοντά σας. Πόση ώρα. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι από τις φορές που λυπάμαι που ο χρόνος τρέχει. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και ξαφνικά ανοίγονται μπροστά μας ακόμη περισσότερα. Θέλω να πάμε λιγάκι τώρα στην Ουάσιγκτον. Επικοινωνήσαμε με τον καθηγητή Σίμψον, που είναι καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μέριλαντ της Ουάσιγκτον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του, το λέει, παλεύει εδώ και χρόνια να σπάσει την σιωπή του Αμερικανικού Πενταγώνου και της CIA για αυτό το περίφημο σχέδιο Γκλάντιο σε όλη την Ευρώπη, με το παρακλάδι του κόκκινη προβιά στην Ελλάδα. Ας ακούσουμε τι μας είπε. Simpson, you teach communication in the American University in Washington, D.C., and you have spent some time looking into the issue of the operation Gladio, or Stay Behind, as it is called, as it was called in the past. Now, could you please tell us, what was the operation Stay Behind about, and when did it actually take place? The operation, the Stay Behind operations, operated on two levels. The first was their official mission, and that was to remain in place if there was an invasion, if there was an invasion from the Soviet Union or from Warsaw Pact countries, and then to conduct resistance, sabotage, assassination, that sort of thing, during wartime. That was their official mission. But there were other layers of what they actually did. The most important of these was activity in what they called an emergency. And in their minds, an emergency was a coming to power, either democratically or not democratically, of left-wing parties
that would have influence on the government. And in that case, and these could be democratically elected now, in that case, the stay-behind networks would go to war, a civil war, inside the countries where they operated. So do you actually believe that their operation has been terminated today? I think that when one creates intelligence or when one creates clandestine organizations, they do not simply disappear. They work on their own steam. As long as there's money available, as long as there's enthusiasm, as long as there are communication links among their cadre, these types of networks continue to operate. So I think that the official operation of these networks has for the most part been ended. However, the reality of these kind of linkages simply doesn't disappear. What happens is they take new forms, and those types of linkages continue to today. So what I'm saying here is that while it is absolutely standard operating procedure for the CIA and for other intelligence agencies to operate networks in other countries, obviously including European countries, especially today, because of the so-called war on terrorism, because of the conflict in Iraq, and so on, it is not the case that they're going to admit it. They're not going to send you a piece of paper and says, yep, we have a secret spy network in Greece. If the Greek government tells you that there are no CIA operations in Greece, they're either very naive or they're not telling you the truth, because such operations are the absolute, the cause of the CIA. That's what they do for a living. That's why they're paid, for heaven's sakes. So what are the character of those operations? Well, to some extent, that can be determined. Not easily, but to some extent. And the first layer, obviously, is information gathering. And some of that runs right through the embassy. And this is true, obviously, of the United States. It's true of other countries as well. The second layer is the war on terrorism. And this is a much more active, operational layer. It is explicitly involved in violence and disinformation for the purpose of eliminating people that the U.S. government considers to be its opponents. And that definition of what is an opponent is very vague. Finally, there's another layer, or at least one other layer, and that has to do with influence, is developing networks of influence within the Greek government, within the Greek media, within Greek society generally, so that the U.S. government can exercise its desires, its will, in its relationship with Greece. Θα έλεγα ότι ήταν μία από τις πιο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις στην σημερινή μας εκπομπή. Και μιλάμε για έναν Αμερικανό καθηγητή επικοινωνίας στην Ουάσιγκτον, ο οποίος θα έλεγα ότι εκφράζει το φωτεινό πρόσωπο της Αμερικής, και είδατε τι λέει και πώς συνδέει το τότε με το σήμερα. Μας βεβαιώνει ότι αυτοί οι δεσμοί, αυτοί οι πυρήνες, αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις δεν είναι δυνατόν και σήμερα να έχουν τελείως απονεκρωθεί, βρίσκονται σε λειτουργία, βέβαια λειτουργώντας σε διαφορετικό, με διαφορετική μορφή και σε ένα άλλο επίπεδο, ίσως πιο επικίνδυνο από την εποχή εκείνη. Διότι αν τότε είχαν κάνει 1.200 κρύπτες με όπλα και πυρομαχικά, σήμερα μιλάμε για μια πλήρη διάβρωση κυβέρνησης μυστικών υπηρεσιών, όπου κατευθύνεται ανάλογα η ελληνική κοινωνία, που προς τα που προσανατολίζονται τα αμερικανικά συμφέροντα. Με πρόσχημα τότε το κομμουνιστικό κίνδυνο, με πρόσχημα τώρα την αποκαλύψη της τρομοκρατίας. Απλώς άλλαξε ο προσανατολισμός. Βεβαίως. Τώρα δεν θα πάμε να βρούμε κρύπτες στα πεντάρια και γρασαρισμένα. Είναι σαφές. Είναι διείσδυτα στα μέσα. Μπορείνα, στα κόμματα. Η τρομοκρατία πολεμιέται από μέσα με ενός άλλου τύπου τρομοκρατία. Μάλιστα. Θέλω να ακούσουμε, στο τηλέφωνο μας είναι πολύ καλός συνάδελφος και φίλος καλός από την εποχή των νέων που είμαστε μαζί, ο Λουκάς ο Δημάκας, που είναι για χρόνια στρατιωτικός συντάκτης και γνώστης
του θέματος που κουβεντιάζουμε σήμερα το βράδυ. Λουκά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και σε διαδέχτηκα στο στρατιωτικό ρεπορτάζ. Σαν απόρρια τα νέα. Τότε με Δροσογιάννη Υπουργό. Με Δροσογιάννη Υπουργό. Έχω να σας πω λοιπόν κάποιες ιστορίες αμέσως μετά, γιατί ήμουν εγώ με την εφημερίδα μου και τον Λέοντα Καραπαναγιώτη, τον οποίο σήμερα κυδέψαμε. Έτσι. Που κάναμε για πολλές μέρες πρώτο θέμα. Εμείς αποκαλύψαμε το ξύλωμα των κρυπτών της CIA. Οφείλω βέβαια να πω ότι το πρώτο ερέθισμα ήταν την προηγουμένη μέρα, ένα μονόστιλο στο ριζοσπάστη, δειλά γραμμένο, γιατί δεν είχαν χώρο, δεν είχαν δυνατότητα ίσως να βρουν παραπάνω στοιχεία, που έγραφε δειλά για αυτό το θέμα ο συνάδελφος ο Δήμος ο Βερίκιος, ήταν τότε στο ριζοσπάστη. Το συνεχίσαμε με τον Καραπαναγιώτη ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο την έρευνά μου αυτή και βγήκε. Έχουν από τότε γραφτεί ότι ήταν επίσκοποι τη μυστική αυτή οργάνωση, ότι ο κορμός ήταν η ένωση των, η διοίκηση των ειδικών δυνάμεων, αυτό το περίφημο στρατηγείο των ειδικών δυνάμεων, εκεί δούλευε ο βασικός πυρήνας εκεί. Και θέλω να πω, αμέσως μετά την άλλη μέρα από τον 902, ο Γιάννης Ρουμπάτης είχε και δήλωση του Παπανδρέου που βεβαίωνε αυτή την εξάρθρωση αυτού του δικτύου. Τότε λοιπόν με τις δικές μας πληροφορίες ήταν γύρω στις 860 κρύπτες που έβγαλε το τρίο Χαραλαμπόπουλος, τετράδα μάλλον, Χαραλαμπόπουλος, Κουρίς, Βελίδης, ο στρατηγός ήταν ο αρχηγός, και ο Λαβρεντάκης, ο στρατηγός των ειδικών δυνάμων, που αποκαλύψαν και το διαλύσανε. Αυτή η οργάνωση, Κώστα, δούλευε μέσα στην μεραρχία ειδικών δυνάμεων, στο στρατηγείο ειδικών δυνάμεων. Είχε δικό της ταμείο. Μάλιστα πρέπει να πω ότι ο Χαραλαμπόπουλος, όταν το ανακάλυψε και βρήκαν και αυτά τα χρήματα, δολάρια και λίρες, είχε πει αυτά να δοθούν για να γίνει ένα μεγάλο σχολείο και να είναι ένα χειροπιαστό πράγμα. Δεν έγινε ποτέ μάλλον αυτό. Κάπου θα υπάρχουν τα λεφτά ή θα έχουν χαθεί μέσα στον προϋπολογισμό. Λουκά, βάλε μια τελεία, μια ανωτελεία. Ο κ. Θοδωρακίδης πριν από λίγο κάτι μας έλεγε εδώ, μου έλεγε μάλλον, να σας πω τι έγινε με τα λεφτά. Τι. Ερώτημα, κύριε Χαρδαλιά. Ερώτημα θέλω να βάλω. Δεν θέλω να μιλήσω. Τι είπατε. Ερώτημα. Είναι θέμα χρημάτων. Υπήρξε και χρυσό στις κρύπτες. Τι έχει γίνει, που έχει πάει, σε ποιο λογαριασμό, πώς έχουν τροφοδοτηθεί οι ειδικές μονάδες, πού είναι αυτά τα χρήματα. Σωστά. Μήπως, Λουκά... Πάθησε ο Χαραλαμπόπουλος ένα χρηματοκιβώτιο μέσα στη μεραρχία ειδικών δυνάμεων, εκεί που ήταν. Και πήγαν σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, έκποτε... ναι, μετά με λίρες μέσα, να γίνει ένα σχολείο. Δεν ξέρω, το ρεπορτάζ μου δεν έφτασε μέχρι τότε, μέχρι αργότερα πώς έγιναν, αλλά εντάχθηκαν πλέον στην νομιμότητα της διαχείρισης της κοινοβουλευτικής, όσο ήταν δυνατόν, και αυτό το κομμάτι βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω για πολλά άλλα. Πρέπει επίσης να πω ότι πολλά κομμάτια που είπε ο Κώστας ο Μπαξεβάνης κολλάνε με τη δική μου έρευνα, και μάλιστα έχω πέσει πάνω σε πηγές του που με δέσμευσαν, και οφείλω να το πω μια και τα αποκάλυψε ο ίδιος, γιατί μου είπαν ότι γυρίζει αυτό το ντοκιμαντέρ και με δέσμευσαν να μην θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία εδώ και 2 χρόνια, και πρέπει να το πω μια και τότε μόνος του. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Δουλεύαν αυτοί οι μηχανισμοί με κύριο κορμό μέσα, γινόντουσαν στρατολογήσεις, είχαν πολίτες μέλη που είχαν αφιπηρετήσει από τις ειδικές δυνάμεις, και είναι ένα άλλο σύστημα από αυτό που επικαλείται και υπονοεί ο κύριος Θεοδωρακίδης και άλλοι έφεδροι. Αυτό είναι το σύστημα πράγματι του ανορθόδοξου πολέμου του ελληνικού στρατού, η εθνικός προσανατολισμός. Ναι. Ο άλλος ήταν διευθύνης, ήταν τη CIA. Η σύμβαση πράγματι ήταν τη CIA. Και μιλάμε για ένα παρακράτος προφανώς, δεν μιλάμε είναι για... Είναι ένα κομμάτι ελληνικό του στρατού, μοιημένη αξιωματική ένα κομμάτι, και ένα κομμάτι απ' έξω, παλή καταδρομής, παλιό παρακράτος. Ήταν δηλαδή ένας παρακρατικός μηχανισμός εν υπνώση. Μερικά κομμάτια ήταν ενεργοί μέσα στο στράτευμα και χρησιμοποιούνταν ανάλογα. Αυτά έχουμε αποκαλυφθεί το 1990. Πολλά ψήγματα. Μάλλον υπερκρατικός οργανισμός και μηχανισμός, γιατί Λουκά, εδώ δεν γνώριζαν τα κόμματα, οι πρωθυπουργοί. Στρατός θυσία. Ήταν ένας παρακρατικός μηχανισμός κάτω από μια μανδύα διμερούς επίσημης συμφωνίας. Ήταν ο Δόβας, ο τότε υπουργός, που είχε υπογράψει με τη CIA. Αυτά λοιπόν είχαν αποκαλυφθεί από τότε, το 1990, και το κάνω αυτό το μνημόσυνο στο Λέοντα, γιατί επέμενε να το κάνουμε και το κάναμε για πολλές μέρες πρώτο θέμα, και μας είχε, θυμάμαι, είχε τηλεφωνήσει και ο ίδιος ο Παπανδρέου και μας είχε συγχαρεί στην εφημερίδα για αυτή την αποκάλυψη. Είχε αρχίσει να εξασθενεί αυτό το σύστημα το 1986-87 που το ξύλωσε ο Χαραλαμπόπουλος με τους άλλους που μνημόνευσαν. Μάλιστα. Γιατί το 1984 είχε γίνει μια προσπάθεια κίνησης, κύριε Δημάκα, έτσι. Ναι. Θυμάστε μια αναταραχή. Ναι. Λουκά, με συγχωρείς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχει πέσει στην αντίληψή σου, επειδή ρέει ένας παχτολός προς τον Γκλάντιο και προς την Προβιά, δολαρίων,
Έχεις υπόψη αν υπάρχει μισθολόγιο για αυτούς τους ανθρώπους? Δεν μπορεί έτσι αφιλοκερδώς να ράβουν το καντήλι αυτής της ιστορίας. Νομίζω ότι ήταν μόνο οι κάποιοι παραπλανημένοι με αυτό που λέγαμε πατριωτισμό, κακώς χρησιμοποιώ τον όρο βέβαια, και είχαν αυτή την λόξα τότε της προστασίας της πατρίδος, και ήταν οι αφελείς, ήταν αυτοί οι καλοπροαίρετοι αφελείς. Μερικοί προφανώς θα ήταν σε κάποιες άλλες οργανώσεις μισθοδοτούμενοι. Συστήματα της CIA ενδεχομένως, δεν το έχω αποδείξει, αλλά όλο αυτό το σύστημα είχε μέσα από παπάδες, από πράκτορες μέσα σε διάφορα χωριά. Οι κρύπτες αυτοί ήταν πολλές φορές σε εκκλησίες, κάτω από δέντρα. Τότε θυμάμαι το ρεπορτάζ που είχα κάνει, καμιά δεκαριά μου είχε πει ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπαρμπαγιάννης Χαραλαμπόπουλος, ότι δεν είχαν βρεθεί, και κάποιες 10-15 είχαν βρεθεί συλλημένες, κάποιοι είχαν πέσει τυχαία πάνω τους και είχαν πάρει. Έτσι. Δεν είχαν χρήματα οι κρύπτες. Από το δικό μου ρεπορτάζ είχαν όπλα πυρομαχικά και όπλα διαφόρων τύπων, και δυτικά και ανατολικά, για να μπορούν να δράσουν σε διάφορες στάτους που θα υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Και υπήρχαν πυρομαχικά, υπήρχε ξηρά τροφή σε μερικά πράγματα συντηρημένα, και σε πολύ λίγα χρήματα σε ορισμένες από αυτές για να κινηθούν. Κάποια χρήματα προφανώς λίρες θα ήταν, αλλά ήταν πολύ λίγα, δεν ήταν αυτό το κύριο. Λουκάς, πρέπει να πούμε ότι πολλά στοιχεία έχει γράψει στα βιβλία του ο ερευνητής ο Νίκος Κλιτσίκας. Ένα μάλιστα έχει συμπέσει χρονικά με του κυρίου Γρίβα που είχε βγει το 2002 ή το 2003, φαινόμενα τρομοκρατίας στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Υπήρχαν διασυνδέσεις, από το 1966 υπήρχαν ενδιαφέρον της Γκλάντιο της Ιταλίας για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Στόχος της P2 ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου από τότε. Υπάρχουν στοιχεία σε αυτά τα βιβλία τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, και πρέπει να πούμε ακόμα ότι αυτή η προσπάθεια που έκανε η δημοσιογραφική πολλές φορές έπεσε πάνω σε αυτόν τον όρκο που υπάρχει, που είπε καθαρά ο Κώστας ο Μπαξεβάνης. Πολλοί μου λέγανε δεν μπορώ, υπάρχει ανωτέρα βία να σας πω. Αν πει κάποιος θα τρίξει όλη η Ελλάδα. Υπάρχει πολύ πράγμα από εκεί. Και μάλιστα μέχρι τις δεκαετίες 70-80. Από εκεί και πέρα είναι κάποιοι που έχουν ξεμείνει. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι ενεργοί πυρήνες από εκεί και πέρα. Ας το ελπίσουμε. Ή αν είναι κάποιοι απόϊχοι. Ας το δούμε διαφορετικά λιγάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκά, για την παρέμβασή σου. Καλώς σας βράδυ. Πριν πάμε στην τελική μας συζήτηση, πρέπει να σας παρουσιάσω, μας παίρνει η ώρα, και τις πληροφορίες που υπάρχουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το θέμα αυτό, και αυτό που μας λέει ένα αποστρατεία υποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος μας λέει το εξής καταπληκτικό, ότι στο αεροδρόμιο Ελληνικού, στη διάρκεια της κόκκινης προβιάς, κάνανε ακόμα και ασκήσεις προβοκάτσιας στους Έλληνες πιλότους την κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσουν θέμα με συμμαχικά αεροπλάνα για να υπάρξει η δικαιολογία της παρέμβασης της κόκκινης προβιάς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο κ. Δίκαρος. Και από την αποκάλυψη της προβιά από το 1990 μέχρι σήμερα, σε ποιες ενέργειες προχωρήσατε? Καταρχάς έστειλα μία επιστολή στον κ. Θοδωράκη που ήταν τότε υπουργός επικρατείας, που έφυγα για αυτό το θέμα. Πλην όμως ο κύριος Θοδωράκης δεν με απάντησε μέχρι σήμερα. Ενδιάμεσα έχει προηγηθεί μια συνάντηση με τον κύριο Βερμητσιώτη, όπου έθιξα το όλο το θέμα. Πλην όμως στο αίτημά μου να προβεί στις ανάλογες ενέργειες μέσω της Βουλής σαν Υπουργός Εθνικής Αμήνης να αποθεσμοθετήσει τον νόμο αυτόν, τον κρυφό, στον οποίο υπάγεται η πολεμική αεροπορία στην παραστρατιωτική αυτή οργάνωση προβιά, ο κύριος Βερβιτσιώτης ειρνήθη. Από εκεί και πέρα η μέρημνά μου ήταν πώς, ας πούμε, μέσω ποιων δικαστηρίων θα μπορούσα να αποκατασταθώ το πρώτο, και το δεύτερο μέσω ποιου δικαστηρίων θα μπορούσα να εγκαλέσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στην πατρίδα μου, είχαν στην κυριότητά τους την πολεμική αεροπορία, και αυτό σήμαινε και σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Αν τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, βλέπουμε ότι η υπαγωγή της πολεμικής αεροπορίας στην παραστρατιωτική οργάνωση αυτή, την προβιά, συνιστά ένα έγκλημα, διεθνές έγκλημα κατά της ανθρωπότητος.
Δεύτερον, εφόσον η πολεμική αεροπορία υπάγεται σε αυτήν την παραστροφική οργάνωση, η ελληνική πολιτεία δεν είναι μια πολιτεία που έχει την κυριαρχία της και κατά συνέπεια και η εξωτερική της πολιτική ευθυγραμμίζεται με τις θελήσεις αυτής της οργάνωσης. Απευθύνθηκα σε διάφορους δικηγόρους να με εκπροσωπήσουν, να με προσωπήσουν στα διάφορα δικαστήρια, αν μπορούσα να πάω. Με το άκουσμα και μόνο της λέξης προβιά, ορισμένοι, οι οποίοι γνώριζαν, όπως συμπεραίνω, τι σημαίνει αυτή η παραστατική οργάνωση, το βάζανε στα πόδια. Παρόλη τη μυστικότητα που βλέπατε να υπάρχει γύρω από το θέμα, την επιφυλακτικότητα, κάποιες επιστολές που δεν απαντήθηκαν όπως μας λέτε, συνεχίσατε τις προσπάθειες, δεν τις εγκαταλείψατε. Το 1994, όταν πλέον ήρθε το ΠΑΣΟΚ εκ νέου στην κυβέρνηση, έκανα καινούργια επιστολή συμπεριλαμβανομένων όλων των προηγούμενων αναφορών μου, θέσεων, σκέψεων στον κύριο Αρσένη. Ο κύριος Αρσένη φυσικά μου απάντησε, είναι όμως η απάντησή του δεν με ικανοποίησε. Η απάντησή του ήταν καθαρά για το θέμα της αποκατάστασής μου, αλλά την όλη υπόθεση δεν, στην όλη υπόθεση δεν επιδιώκω καθαρά την αποκατάστασή μου, άλλωστε εν φαίνεται από τα γραπτά μου, επιδιώκω το τέλος αυτής της κατάστασης. Το τέλος της προβιάς. Από εκεί και πέρα, με όλες τις σκέψεις, συζητήσεις, πληροφορίες καινούργιες, απευθύνθηκα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συγχρόνως, κάνω μια αίτηση στην Βουλή, στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών, να μου δώσει τα στοιχεία του φακέλου της προβιάς. Ο φάκελος προβιάς κάποια στιγμή ξεκίνησε, συναισθήθηκε η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, κάνε τις ερευνές τους, καταγράψανε ό,τι είχαν και δεν είχαν, πλην όμως παραμένει κλειστός μέχρι σήμερα. Προς την Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών η επιστολή μου είναι στις 7 Τετάρτου 2005. Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει απάντηση. Κάνετε λόγο για μία παραστρατιωτική οργάνωση με απίστευτη δύναμη. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα της δράσης της? Είναι πολλά τα παραδείγματα. Παρέθεσα μερικά στις επιστολές μου, ακόμη και στην ανοιχτή επιστολή προς τους κυρίους βουλευτές της Καρδίτσης. Ένα από αυτά είναι το ότι στο αεροδρόμιο του Ελληνικού υπήρχε ειδικό σχολείο εκπαίδευσης πιλότων, Ελλήνων πιλότων, πιθανόν και αλλοδαπών, στο πώς να καταρρύπτουν αεροσκάφη, όχι αεροσκάφη εχθρικά σε αερομαχία, αεροσκάφη φίλια, ανυποψίας των συναδέλφων. Πολύ απλά, μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα που μπορεί να δημιουργηθεί σε πολλούς από τους τηλεθεατές που παρακολούθησαν αυτή τη συζήτηση σήμερα. Μιλάμε για μια παραστρατιωτική οργάνωση με πολύ δύναμη, για serial killers. Εσείς, ο υποσμηναγός Δίκαρος, αν κληθεί να απαντήσει σε όλα αυτά στο άμεσο μέλλον, έχετε στη διάθεσή σας ατράνταχτα στοιχεία ώστε να επιβεβαιώσετε αυτά που λέτε? Βεβαίως έχω. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πολλά πράγματα δεν προλάβαμε να τα δείξουμε. Προφανώς θα πάμε σε μια δεύτερη εκπομπή. Είμαστε λοιπόν στην τελική φάση, στον επίλογο, που θα καλέσω τον κάθε προσκεκλημένο μας να τοποθετηθεί για μια τελευταία φορά και συμπερασματικά σε όλα αυτά που ακούσαμε και είδαμε σήμερα το βράδυ. Θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Κλεάνθη Γρίβα που είναι στη Θεσσαλονίκη. Και το ερώτημά μου, κύριε Γρίβα, είναι αν πρέπει να ανησυχούμε για την μετεξέλιξη αυτού του σχεδίου στην εποχή μας. Είναι το μόνο που πρέπει να κάνουμε, να ανησυχούμε. Και να ανησυχούμε πάρα πολύ. Θα κλείσω την σημερινή μου συμμετοχή στην εξαιρετική εκπομπή σας με τρεις πολύ συνοπτικές παρατηρήσεις. Η πρώτη,
αφορά την αξιολόγηση αυτής καθ' αυτής της εκπομπής. Είναι η πρώτη φορά που από την ελληνική τηλεόραση σπάει το απόστημα της αποσιώπησης του πλέον προσεκτικά φυλαγόμενου μυστικού από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την εκτίμηση των Ευρωπαίων διπλωματών. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται αυτό. Και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, και αν συνεχιστεί όπως πρέπει, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων την ελληνική μεταπολεμική ιστορία όπως την ξέρουμε και να την ξαναγράψουμε από την αρχή, συνολικά. Η δεύτερη συνδέεται με την προσπάθειά μου να βοηθήσω τον φίλο κύριο Βαξεβάνη να αποφύγει ένα ενδεχόμενο λάθος στην έρευνά του. Είπε ότι ο Αντρεώτη αποκάλυψε την ύπαρξη της Γκλάντιο το 1989, το 1986, συγγνώμη. Ο Αντρεώτη έκανε την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της ύπαρξης της Γκλάντιο στις 2 Αυγούστου του 1990 από το βήμα του Ιταλικού Κοινοβουλίου και μερικές μέρες αργότερα, κάτω από την πίεση της δικαστικής εξουσίας, αναγκάστηκε να δώσει ένα υπόμνημα στο οποίο αποκάλυπτε λεπτομερώστα τις Γκλάντιο στην Ιταλία, τα οποία μέχρι τότε αρνούνταν. Από εκεί ξεκινάει ένας χήμαρος αποκαλύψεων. Πρωτοστατούν σημαντικές ευρωπαϊκές εφημερίδες στην έρευνα, όπως η Independent, η Monde κτλ. Και στο πλαίσιο αυτής της έρευνας έρχονται στο φως τα ονόματα των στελεχών της ΣΤΟΑΣ, της μασονικής ΣΤΟΑΣ ΠΕΔΙΟ, που πρωτοστατούσε στη διαχείριση της τρομοκρατίας στην Ιταλία. Τη διαχείριση δηλαδή της στρατηγικής ένταση. Και φυσικά αρχίζει ο χήμαρος των αποκαλύψεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, και έρχομαι στην τρίτη παρατήρηση, έχουμε την περίφημη δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου στις 16 Νοεμβρίου του 1990 στην εφημερίδα Independent, όπου αποκαλύπτεται για πρώτη φορά και διεθνώς αλλά και στο ελληνικό κοινό ότι η περίφημη υποχρέωση της Ελλάδας για την εφαρμογή της νατοικής τρομοκρατικής επιχείρησης Stay Behind στην χώρα μας με την κωδική ονομασία Κόκκινη Προβιά αναλήφθηκε ως απόρριτο παράρτημα της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας που υπογράφηκε το 1955 μεταξύ διμερείς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Υπενθυμίζω ότι ενώ το σχετικό κείμενο της συμφωνίας έχει αποχαρακτηριστεί, το κείμενο του παραρτήματος 50 και πλέον χρόνια μετά παραμένει απορρίτως απόρριτο και μόνο αυτό φτάνει για να καταδείξει ότι η εν λόγω επιχείρηση εξακολουθεί να δρά και δεν βρίσκεται καθόλου εν υπνώση, απλώς έχοντας μεταλλάξει τις μορφές δράσης της σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Κύριε Γρήγορα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή. Και δεν έχω καμιά εμβολία, σας ξέρω κύριε Χαρδαρέα. Θα σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή νύχτα σας. Κύριε Θηλιά. Ναι, εγώ στη συνέχεια των όσων είπε ο φίλος ο κύριος Κλάνθης Γρήγορας, καταρχήν είδατε ότι τα όσα είπε, σχετικά δηλαδή με τις προθέσεις της Προβιάς κλπ. Τους στόχους μάλλον της οποίας διώξε η Προβιά, επιβεβαιώθηκε απολύτως από τον κύριο Σίμψον. Απολύτως. Έτσι. Δηλαδή ότι ο στόχος τελικά ήταν να πληγούν οι εσωτερικές προοδευτικές με την ευρύτατη έννοια του όρου δυνάμεις και κυρίως, αν θέλετε βεβαίως, ή τα κομμουνιστικά κόμματα. Το σπουδαίο στην υπόθεση αυτή είναι ότι δεν μπορεί πια να μιλάμε και ορθότατα βέβαια τα αποκαλύπτουμε αυτά. Σήμερα λειτουργούν εντελώς διαφορετικοί μηχανισμοί. Λειτουργούν με άλλου τύπου πράκτορες και άλλης μορφολογίας διεισδύσεις. Χαρακτηριστικό είναι το υπόμνημα, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, το περίφημο υπόμνημα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Με το βάση του οποίου υπομνήματος χαρακτηρίζονται ως, αν θέλετε, επικίνδυνα και από πλευράς, να πει κανείς, ουσίας ιδεολογικής, το ίδιο με τα κινήματα τα φασιστικά, όλα ανεξαίρετα τα κομμουνιστικά κόμματα και γενικότερα η αριστερή ιδεολογία. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό γυρίζουμε πάλι στις αντιλήψεις τις ψυχροπολεμικές και στο μακαρθισμό. Αυτό είναι, επομένως πρέπει την επόμενη φορά που θα κάνει την εκπομπή να το συνδέσουμε με αυτές τις δυνάμεις που λειτουργούν κατά διαφορετικό τρόπο σήμερα. Έχετε πολύ δίκιο. Κύριε Παναγούλη. Εγώ δύο λόγια θα πω. Όσο υπάρχει παντοδυναμία των Αμερικανών, πρέπει να ανησυχούμε.
όσο υπήρχε ισχυρή Σοβιετική Ένωση και τα Ανατολικά κράτη, και εμείς ζούσαμε καλύτερα εδώ και μπορούσαμε πιο εύκολα να πολεμήσουμε τους ορατούς και αόρατους εχθρούς. Δυστυχώς, ως να βρεθεί το αντίπαλο δέος των Αμερικανών, θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα που θα βασίζονται εν ονόματι της τρομοκρατίας και θα προσπαθούν πάντοτε να αφαιρέσουν τις ελευθερίες των λαών της χώρας μας, του λαού της χώρας μας και το λαό της Δυτικής Ευρώπης. Κύριε Σαντουλή. Ναι, δύο μικρές επισημάνσεις. Η πρώτη είναι ότι το ρεπορτάζ και εκπομπή νομίζω ήταν συγκλονιστική. Εγώ ως εκπρόσωπος αριστερού κόμματος είμαι ικανοποιημένος που δώσατε τη δυνατότητα να βγουν στο φως πράγματα τα οποία έμεναν στο σκοτάδι και αφορούσαν και τη δράση των δυνάμεων της αριστεράς που ήταν στόχος αυτών των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Φαίνεται ότι η Κόκκινη Προβιά υπήρξε η μεγαλύτερη παραστρατιωτική οργάνωση που λειτουργήσε στη χώρα μας. Ουσιαστικά ήταν ένας μυστικός στρατός, ένας παραστρατός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ξένης δύναμης δηλαδή, που ουσιαστικά και παρά την αφέλεια αυτών των ανθρώπων που στρατολογούνταν, λειτουργούσε σαν στρατός κατοχής στη χώρα μας για να ελέγχει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δήθεν με το πρόσχημα της προστασίας από τον εσωτερικό εχθρό και τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Να δούμε στο σήμερα. Το δεύτερο, βλέπετε. Το σήμερα, η δεύτερη επισήμανση για σήμερα είναι ότι και σήμερα, με βάση αυτό που είπα πριν, με δήθεν τον κίνδυνο της τρομοκρατίας, η παγκόσμια υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι μυστικές της υπηρεσίες διασπείρουν το φόβο της τρομοκρατίας σε όλο τον πλανήτη ώστε να δικαιολογούν καινούριους τρομονόμους, παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, των mail, των fax, μεγάλους αδερφούς που να παρακολουθούν τους πολίτες, διάβρωση των υπηρεσιών ασφάλειας των χωρών της Ευρώπης και άλλων χωρών και πάλι με πρόσχημα την τρομοκρατία αλλά με πραγματικό σκοπό την διαιώνιση και την ενίσχυση της ηγεμονικής θέσης των ΗΠΑ στον κόσμο και τη μη αμφισβήτησή της. Ναι. Γι' αυτό πρέπει, με αφορμή το γεγονός των Πακιστανών, της απαγωγής των Πακιστανών, να ζητήσουμε και θα ζητήσουμε εμείς σαν αριστερά να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, να χυθεί παντού φως. Και δεύτερο, οι πολίτες πρέπει και σήμερα να επαγρυπνούμε, ειδικά σήμερα, που κινδυνεύουν τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά, τα δημοκρατικά δικαιώματα από την παγκόσμια υπερδύναμη με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Κύριε Θεοδωρακίδη. Κύριε Χαρδαβέλα, μια κουβέντα. Ελληνικές ηγεσίες πολιτικές και το εργαλείο τους που είναι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να μάθουν να μιλούν μόνο ελληνικά, να είναι αυθύπαρκτοι σε πολύ δύσκολους καιρούς, συμμετέχοντας στα φόρα, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου και με τη διαφάνεια αυτή που με τις θυσίες του ελληνικός λαός πάντοτε θέλει και επιβεβαιώνει και διατηρεί αυτή την ωραία χώρα που έχουμε, η οποία δυστυχώς με κάποιους κατ' επίφαση δημοκράτες μπορεί και μέχρι σήμερα να μετέρχεται μια άλλου τύπου τρομοκρατία για να αντιμετωπίσει εκ των ένδων τον εχθρό που λέμε τρομοκρατία, αλλά η εγρήγορση πρέπει να υπάρχει και να μην απαξιωθεί και το αμυντικό σύστημα της χώρας, διότι δίπλα μας είναι το Κόσοβο. Συνεχίζουν παραστρατιωτικές οργανώσεις και παραδράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ κοντά στη γειτονιά μας, με προσπάθειες και εσωτερικά, και εδώ χρειάζεται η εγρήγορση και η συνέχιση της βαθιάς τομής μιας κουβέντας που είχε λεχθεί όταν είχε δράσει το παρακράτος από το Λαμπράκι και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πριν περάσω στους καλούς μου φίλους και συναδέλφους από την άλλη πλευρά για να τους ζητήσω την τελική τους τοποθέτηση, ας δούμε το τελευταίο βίντεο της σημερινής μας εκπομπής που είναι η άποψη του Κουκουέ για το θέμα αυτό, γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα το ιστορικό τμήμα του Κουκουέ. Συντουργία το σχέδιο και το ΚΚΕ. Ποια παρέμβαση έκανε για την εξάρθρωσή του? Να θυμίσω ότι ο τότε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, χρόνια αργότερα, το 2004, σε μια εκπομπή του στον Α, έστω με έμεσο τρόπο, αναγνώρισε ότι αναγκάστηκε να διατάξει έρευνα για την επιχείρηση Κόκκινη Προβιά για δύο λόγους. Ένα, γιατί είχε ξεσπάσει ένα αντίστοιχο σκάνδαλο σε σχέση με την Κλάδιο στην Ιταλία. Και δεύτερον, γιατί ο ριζοσπάστης επίμονα έβαζε το θέμα ότι υπάρχει και στην Ελλάδα η Κόκκινη Προβιά. Απάντηση ποτέ δεν πήραμε εν τέλει τι πόρισμα έχουν βγάλει και εν πάση περιπτώσει... Το πόρισμα του αντιστράτηγου κ. Σούδια. Ναι, το έχετε υπόψη. Ανέθεσε στον κύριο Σούδια, ο κύριος Βαρβιτσιώτης τότε, να κάνει μια έρευνα σε σχέση με την Κόκκινη Προβιά.
Το ξέρω, αυτή το περιεχόμενο η έρευνα δεν μας δόθηκε ποτέ. Και χαρακτηριστικά. Και βέβαια δεν φταίει μόνο ο κύριος Βαρβιτσιώτης, για να βάλουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Ήρθαν μετά κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες και αυτές τήρησαν σιγή ηχθείως. Αλλά και η σημερινή κυβέρνηση, να πω χαρακτηριστικά ότι ακόμα και το Μάρτιο του 2004, με δύο απανωτά άρθρα ο Ριζοσπάστης έβαζε αυτό το ζήτημα, τι έγινε επιτέλους με αυτό το πόρισμα, που βρίσκεται και πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα. Δεν νομίζω ότι είναι απλά μια αγνόηση ενός αιτήματος. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης, όταν στην αρχή το 90, Νοέμβρη διέταξε αυτή την έρευνα, νομίζω τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, τα ρωτήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης για αυτό το πόρισμα, είπε δεν μπορώ να σας πω τίποτα, για ποιο λόγο, αυτό που χρησιμοποιούν πάντα, λόγους εθνικούς ασφαλείας. Είναι το πέπλο σιωπής, που δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο για την Ελλάδα. Μέχρι πότε ήταν η λειτουργία της επιχείρησης? Αν δώσουμε πίστη σε αυτά που λένε οι κυβερνήσεις της Δυτικής Ευρώπης, το σχέδιο Stay Behind και τα παρακλάδια του καταργηθήκανε. Το αν καταργηθήκαν όμως αυτές οι οργανώσεις είναι μόνο το ότι έχει τυπική σημασία. Μόνο. Λειτουργεί σε άλλη μορφή μια Όπως είπα και προηγουμένως, είναι σύμφυτα του αστικού κράτους αυτές οι υπηρεσίες. Δεν χρειάζονται απλά μια αντικατασκοπία, να το πω έτσι απλά, που θα υπερασπίζει τα σύνορα της χώρας ή το έδαφος της χώρας για επιβουλές από τους ξένους. Έχουν και το συγκεκριμένο ρόλο το να δημιουργούν αστάθεια, να τρομοκρατούν τον λαό, ακριβώς για να εφαρμόζονται τα κυβερνητικά σχέδια. Αυτό δηλαδή που ένας Ιταλός που συμμετείχε στην Κλάντιο, σε μια ένορκη εξέτασή του, είπε ότι τι κάναμε, δολοφονούσαμε παιδιά, αθώους ανθρώπους, ανθρώπους που ήταν μακριά από πολιτικές τοποθετήσεις, γιατί το κάναμε αυτό για ένα πολύ απλό σκοπό. Και αναζητάει ο πολίτης ακόμα μεγαλύτερη προστασία από το κράτος, ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση. Η απαγορεύση πιο... του Πακιστάνου. Ακριβώς, εδώ. Ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό το παράδειγμα που είπατε κι εσείς, την απαγωγή Πακιστανών στην Ελλάδα, όπου φαίνεται μια συνεργασία άσχετα το αν το αρνούνται των ελληνικών κρατικών υπηρεσιών. Η διείσδυση των Αμερικανών στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες έχει ως άλοθη την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας? Δεν είναι μόνο των Αμερικανών. Πρόσφατα ο Ριζοσπάστης έβγαλε στη δημοσιότητα και τη συμφωνία που είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε να κάνει ακριβώς με αυτά τα ζητήματα συνεργασίας εντός εισαγωγικών και των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας. Και θυμίζω ότι αντίστοιχη συμφωνία έχει υπογράψει και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όλα αυτά τα χρήματα και τα όπλα που είχαν κρυφτεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, τι απέγιναν? Πάλι με βάση τις δηλώσεις του κ. Βαρβιτσιώτη, δεν βρεθήκαν όλα τα κρυσφύγετα ή εκείνος έβαζε τη δικαιολογία ότι γίναν δημόσια έργα, καλυφθήκαν αυτές οι κρυψώνες και δεν μπορούσαν να βρεθούν. Και ότι αυτά τα χρήματα και ο οπλισμός συγκεντρώθηκε από τον στρατό και παρέπεμπε στον κύριο Βεριβάκη, τον στρατιωτικό, όχι τον πολιτικό, για περισσότερες διευκρινήσεις. Πάντως σας λέω, ελάχιστη σημασία έχει για μας αν αυτή η ομάδα καταργήθηκε ή όχι. Το βασικό που νομίζω ότι πρέπει να απασχολεί όλο τον κόσμο είναι ότι αυτή η αντίληψη και αυτές οι πρακτικές συνεχίζονται και σήμερα. Λοιπόν, για να κλείσουμε την πλευρά αυτή, τον κύριο Χαλαζιά. Εγώ πιστεύω ότι η σημερινή εκπομπή, πρώτον, άνοιξε ένα μεγάλο θέμα που υπήρχε σιωπή των πάντων. Και βοήθησε και πρέπει να βοηθήσει στο να αφυπνιστεί ο κάθε πολίτης το ότι η κόκκινη προβιά δεν σταμάτησε ούτε το 90 ούτε και ακόμη και σήμερα. Απλώς έχει αλλάξει τρόπο δράσης. Από εκεί και πέρα, εάν θα βρεθούν τα στοιχεία και κυρίως τα χρήματα που ήταν πάρα πολλά που πηγαίνανε, νομίζω ότι θα αρχίσουν να ανοίγουν και στόματα. Μάστε. Κύριε Βαρίνα. Αφού η εκπομπή θα συνεχιστεί για αυτό το θέμα, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα στελέχη, αν μπορούμε να βρούμε τα ονόματα, τα στελέχη τα επιτελικά της κόκκινης προβιάς, τι κάνουν σήμερα. Ίσως έτσι μπορέσουμε να αντιληφθούμε και τη μεταξέλιξη. Πολύ σωστή δημοσιογραφική παρατήρηση. Κ.
Κύριος Ζερβονικολάκης. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία δεν σταμάτησε, δεν πρόκειται να σταματήσει και θα επικαλεστώ 2-3 φωτογραφικά ντοκουμέντα. Το γκλάντιο που θα πει αμφίστομο ρωμαϊκό ξύφος και είναι το σύμβολο του λεγεωνάριου του Ρωμαίου πριν από 2.000 χρόνια μας παραδίδει αυτό το πράγμα που δράσει στην Ελλάδα ως πέλε τιμοντόνε ρώσο, δηλαδή κόκκινη προβιά αρνιού. Άλλοι μας τη λένε sheepskin. Αυτό εδώ είναι ένα αρνί. Περιέργως είναι η σφραγίδα των Αϊτών, μια από τις επίσημες σφραγίδες των Αϊτών. Η CIA χρησιμοποίησε πολύ έξυπνα ένα ήδη υπάρχον δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, μια γραβιέρα με τρύπες, και διοχέδευσε εκεί μέσα και τον κλάδιο για τις προβιές. Αυτές είναι οι ιστοές των Ναϊτών, των Τέμπλαρς, και βέβαια στην Πέντουε, που είναι μια μασονική στοά, υπάρχει και το τάγμα των υποτών της Μάλτας. Αυτό είναι μια άλλη, ένας θηρεός της Γκλάντιο, και λέει από κάτω «Silento libertatem servo», υπηρετώ μυστικά την ελευθερία. Είναι χαρακτηριστικό. Το βλέπετε. Όπως επίσης ένας άλλος θηρεός του Γκλάντιο είναι αυτός, που είναι ο θηρεός του ΝΑΤΟ, το σπαθάκι το ρωμαϊκό απάνω. Μάλιστα. Και είναι και άλλο ένα γράφημα του Γκλάντιο αυτό. Η χρονολογία κάτω 1999 λέει πάρα πολλά. Από μακριά σαν αγγελωτό σταυρό μοιάζει. Ναι, σαν αγγελωτό σταυρό μοιάζει από μακριά. Θα ήθελα όμως, επειδή ένα κομμάτι έμεινε σκοτεινό σε αυτή την ιστορία και αφορά την τρομοκρατία, θα ήθελα να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα δημοσιευμένο στο Βήμα στις 7 Εβδόμου 2002. Ρωτούν τον κύριο Τόμας Μίλλερ, τότε νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας, όταν ήταν ακόμα νούμερο 2, για την τρομοκρατία στην Ελλάδα. Και ειδού η απάντησή του, πολύ χαρακτηριστική. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει. Ψάχνουμε ακόμη και την πιθανότητα ένα κομμάτι των ανθρώπων που συμμετείχαν στην επιχείρηση Κόκκινη Προβιά να έχουν αποκοπεί και να λειτουργούν συνωμοτικά. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι το άνοιξε ο κύριος Φίλιας με μια πάρα πολύ έτσι κρίσιμη ερώτηση στον Λουκά το Δημάκα ή σε κάποιον άλλον συνάδελφο. Τη σύνδεση, αν υπάρχει σύνδεση της δραστηριότητας της 17 Νοέμβρη με όλα αυτά που κουβεντιάζουμε σήμερα το βράδυ. Ίσως αυτό να είναι ένα κομμάτι της μεγάλης έρευνας που έχουμε ξεκινήσει και θα το συνεχίσουμε σίγουρα, ελπίζω, την ερχόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας όλοι αυτό το βράδυ. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα που θα τα επεξεργαστώ πάρα το πρωί. Να είστε όλοι σας καλά και τα λέμε το Σάββατο. Καλό ξημέρωμα να έχετε.